Βασιλεύ ουράνιε παράκτη το πνεύμα της αληθείας, πανταχού παρών και τα πάντα πληρώνω θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, θάεκες κοίνωσον ημί και καθάρισον ημάς από πάση κυνήδος και σώσον τα αγαθέτας ψυχάς ημών. Ευλογητός η Χριστέ ο Θεός ημών, ο πανσόφους τους αλήσαν να δείξας, καταπέμψας αυτής το πνεύμα το Άγιον και δι' αυτόν την οικουμένης αγυναίξας φιλάνθρωπε δόξαση. Καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε. Έχουμε την τιμή και τη χαρά να έχουμε απόψε ομιλητή για πρώτη φορά σε αυτή την αίθουσα τον κύριο Γεώργιο Καραλή, ορμόμενο εξ Αταλίας. Έχει μιλήσει και μια φορά. Συνόπτως. Με έχει πάρει ο πατήρ Μάρκος και με ανάγκασε να μιλήσω σε μια επίσκεψη που έκανα. Αλλά δεν ήταν προγραμματισμένο. Έχει γεννηθεί στις 20 Απριλίου 1960 στον Βόλο της Μαγνησίας. Προέρχεται από μια οικογένεια με πλούσια χριστιανική και ορθόδοξη παράδοση. Ο πατέρας του είναι πρωτοπροσβύτερος εδώ στην Αθήνα, πατήρ Ιωάννης Καραλής, θεολόγος και προϊστάμενος στον Ιερό Ναό του Αγίου Παντελεήμονος στην οδό Καλλιρόης. Ναι, Λυσού. Εκεί τον οδηγεί από την μικρή του ηλικία στην ορθόδοξη παράδοση με τη διδασκαλία της ελληνικής ιστορίας, της αρχαίας ελληνικής γλώσσας και με εκκλησιαστικά κείμενα των πατέρων της Εκκλησίας. Με αυτά τα ενδιαφέροντα, καλλιεργημένα από την οικογένειά του, μεταναστεύει στην Ιταλία και γράφεται στο Πανεπιστήμιο της Γένοβας για ιατρικές σπουδές. Εκεί γνωρίζεται με τον αείμνηστο καθηγητή της δογματικής του Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης, πατέρα Ιωάννη Ρωμανίδη, και το συνδέει μια μακροχρόνια φιλία. Ο πατήρ Ρωμανίδης επιμένει να συνεχίσει τις ιατρικές του σπουδές, οι οποίες κατά την άποψή του θα τον βοηθήσουν να καταλάβει καλύτερα τη χριστιανική ανθρωπολογία, αφού η θεολογία σήμερα είναι εντελώς αμύητη στα ρεαλιστικά δεδομένα των βιολογικών μετρήσεων. Ο πατήρ Ιωάννης Ρωμανίδης αναλαμβάνει το ρόλο του να τον διδάξει με επιμέλεια την ελληνική πατρολογία, την ορθόδοξη ανθρωπολογία και για πολλά χρόνια μαθήτευσε κοντά του μέχρι το θάνατό του αειμνήστου καθηγητού. Το 1990 γνωρίζεται με τη γυναίκα του, την Αναρίτα Κανιάτσο, διαμένουσα και γεννηθήσα στο Ραπάλο της Γένοβας, μα καταγόμενη από τα ελληνόφωνα χωριά της Μεγάλης Ελλάδος, της Απουλίας, με την οποία παντρεύεται το 1999. Η γνωριμία με τη γυναίκα του τον βοηθά στην κατανόηση των διαφορών μεταξύ Ορθοδοξίας και Δύσης. Σε αυτό συνέβαλε ακόμα πιο πολύ η γνωριμία του με τον μοναχό Μάξιμο Λαβριώτη, που διαμένει στο Κέμπριτζ της Αγγλίας, όπου διετέλεσε για χρόνια ερευνητής του ομώνυμου Πανεπιστημίου, φιλία που τον συνδέει ακόμη και σήμερα. Το πολιτήριο Λυκείου το έχει λάβει με άριστα, έχει πτυχίο ιατρικής και χειρουργικής του Πανεπιστημίου της Γένοβας, με πειραματική διδακτορική διατριβή στη χειρουργία, τη μοντέρνα χειρουργική επέμβαση στη διαφραγματοκύλη. Έχει άδεια εξασκήσεως της ιατρικής και χειρουργίας από το Πανεπιστήμιο της Γένοβας. Παρακολουθεί μαθήματα πυρηνικής φυσικής στο φυσικό τμήμα του Πανεπιστημίου της Γένοβας και εξειδικεύεται στην πυρηνική ιατρική με πειραματική διδακτορική διατριβή. Ο ρόλος του σπιν θηρογραφήματος με 99 μιλιμέτρη τη σέστα μιμή από το πολλαπλές μύελλωμα. Δουλεύει σαν ερευνητής για αρκετά χρόνια στο νοσοκομείο του Πανεπιστημίου της Γένοβας, στο Ινστιτούτο Ερεύνας του Καρκίνου. Από το 2009 μέχρι σήμερα είναι υπεύθυνος του τμήματος της πυρηνικής ιατρικής στο τμήμα τομογραφία πεζιτρονίων, τομογραφία του κομπιούτερ στη Γένοβα της Ιταλίας. Υπήρξε για πολλά χρόνια πρόεδρος ελληνικής κοινότητας στη Γένοβα με μεγάλη δράση για την ελληνική ιστορία, φιλοσοφία, γλώσσα και παράδοση σε συνεργασία με τον Ορθόδοξο Ναό του Αγίου Νικολάου της Γένοβας, του Πατριαρχείου της Κωνσταντινούπολης και με το Πανεπιστήμιο της Γένοβας. Για 4 χρόνια διδάσκει ελληνική γλώσσα και ιστορία της τέχνης στην Αρχιτεκτονική Σχολή του Πανεπιστημίου της Γένοβας από το 1986 έως το 1990. Ιδρύει Ακαδημία Ελληνικών Σπουδών στο κέντρο της Γένοβας, στο Αμαντσίνι, όπου διδάσκει ελληνική γλώσσα, φιλοσοφία και πατρολογία. Το Πανεπιστήμιο της Γένοβας βοηθά την Ελληνική Ακαδημία στέλνοντας πολλούς φοιτητές και καθηγητές για να παρακολουθήσουν τα μαθήματα και να κάνουν διδακτορικές διατριβές. Οι καθηγητές της Βυζαντινής Ιστορίας, Λογοτεχνίας, της Ελληνικής Ιστορίας, Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου, μαζί με ερευνητές, φοιτητές, καθώς και ερευνητές από άλλα πανεπιστήμια της Ιταλίας, Ορθόδοξοι Ιερείς της Ρωσίας, παρακολουθούν τα μαθήματα της ελληνικής πατρολογίας και αρχίζουν τις πρώτες μελέτες και μεταφράσεις στην ιταλική γλώσσα.
Το 1999 συνδέεται στενά με τη ρωσική διασπορά του Πατριαρχείου της Βόσχας με τον λαϊκό και μετέπειτα ιερέα Μάριο Σερβίνη και τον πατέρα Ιωάννη της Ρωσικής Εκκλησίας της Γένοβας και αποφασίζουν να ζήσουν την εμπειρία της Ορθοδόξου Παραδόσεως χωρίς εθνικιστικές διαφορές. Το μεγαλείο της Ορθοδοξίας. Ταξιδεύουν σε όλη την Ιταλία και ενώνουν τους Ορθοδόξους ιερείς Ρώσους, Ρουμάνους, Σέρβους καθώς και τις κοινότητές τους. Ιδρύουν το Σύλλογο του Αγίου Μάρκου του Ευγενικού. Σε ένα ταξίδι του στην Καλαβρία γνωρίζονται με τον Έλληνα μοναχό του Αγίου Όρους, ο οποίος είχε ιδρύσει ένα Ορθόδοξο μοναστήρι στον Πιβόντζι της Καλαβρίας, τον πατέρα Κοσμά. Ο αείμνηστος μοναχός Κοσμάς ο Λαυριώτης ενθουσιάζεται και μεταδίδει τον ενθουσιασμό του και στους Έλληνες ιερείς και πιστούς, οι οποίοι ενσωματώνονται στο Σύλλογο. Ο αείμνηστος πατήρ Ιωάννης Ρωμανίδης και ο Μάξιμος Λαυριώτης ενημεροθέντες προτείνουν την έκδοση Ορθοδόξου περιοδικού που θα κυκλοφορεί σε όλη την Ιταλία. Ο Σύλλογος συγκεντρώνεται και ο κύριος Καραλής γίνεται πρόεδρος του Συλλόγου και διευθυντής του περιοδικού Ορθόδοξος Ιταλία, εγγραφόμενος στο Σύλλογο Δημοσιογραφών της Ιταλίας. Για πρώτη φορά στα χρονικά της Ορθοδοξίας μας, στην Ιταλία εκδίδεται περιοδικό από όλους τους Ορθοδόξους της Διασποράς με ευρία πήχηση στον πνευματικό και θεολογικό χώρο. Για 10 χρόνια το περιοδικό και ο Σύλλογος γίνονται σημείο αναφοράς όλων των Ορθοδόξων, ανεξαρτήτου δικαιοδοσίας καθώς και των ετεροδόξων που επιθυμούσαν να γνωρίσουν ή να συγκριθούν με την Ορθόδοξη πνευματική παράδοση. Κάθε χρόνο ο Σύλλογος και το περιοδικό οργάνωνα πλήθος συνδιαλέξεων σε όλη την Ιταλία με την παρουσία των μελών καθηγητών πανεπιστημίων, θεολόγων ετεροδόξων καθώς και του πατρός Ιωάννη Ρωμανίδη, των μοναχών Μαξίμου και Κοσμά Λαυριώτου και του Διευθυντού. Από το 1997 μέχρι σήμερα διδάσκει στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο της Γένοβας, στον Πολιάσκο, καθώς και στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο του Ραπάνου. Από το Μάιο του 2012 μέχρι σήμερα τίθεται από την Πολιτική Αρχή Πρόεδρος της Ακαδημίας του Ραπάνου. Του Ανοιχτού Πανεπιστημίου και επιδίδεται στην οργάνωση και τον τεχνικό του εξοπλισμό. Καλεί να διδάξουν τα πιο μεγάλα ονόματα από τον ακαδημαϊκό χώρο της Ιταλίας και της Ευρώπης. Καθηγητές, νομπελίστες, ερευνητές, ανθρωπιστικών και επιστημονικών σπουδών γίνονται τα σημεία αναφοράς και μετατρέπουν την Ακαδημία σε ένα χώρο δημιουργίας και σύνθεσης. Λύκεια, πανεπιστήμια, ιδρύματα, ινστιτούτα, κρατικοί οργανισμοί σπέβδουν να συνεργαστούν με την Ακαδημία σε μια προσπάθεια ανάλυσης, σύνθεσης και την ξεπέραση της μεγάλης κρίσης που μαστίζει τον ευρωπαϊκό χώρο. Σε λίγα χρόνια η Ακαδημία του Ραπάλου, το πρώτο ανοιχτό πανεπιστήμιο που ιδρύθηκε στην Ιταλία, γίνεται πεδίο σύγκρουσης, σύνθεσης, εμπειρίας και μίμησης για διάφορα πανεπιστήμια στην Ιταλία, με μεγάλη αναγνώριση από τον πνευματικό και πολιτικό κόσμο. Έχει δημοσιεύσει πάρα πολλά άρθρα σε διάφορες εφημερίδες, ελληνικές, ιταλικές. Είναι διευθυντής του Ορθόδοξου Τριμηνιαίου Περιοδικού Ιτάλια Ορθοδόξα. Περιοδικό Ορθοδόξου Ζωής και Παραδόσεως, εγκριθέν από το Δικαστήριο της Μοντένα. Είναι διευθυντής στη σειρά Οριέντε Ορθοδόξου, Ορθόδοξος δηλαδή Ανατολή, του εκδοτικού οίκου της Ρώμης, Άγιος Σεραφείμ του Σάροφ και θαύματο του πατρός Ιουστίνου Πόποβιτς, Άγιος Μάρκος ο Ερημίτης, Εκκλησία και Θεραπεία της Ανθρωπίνης Ασθένειας, Η Φωνή των Πατέρων, που είναι θεματικό ανθολόγιο των πατέρων της Εκκλησίας, το Προπατορικό Αμάρτημα του Ιμνίου του Πατρός και Καθηγητού Ιωάννου Ρωμανίδη, το οποίο συμπλήρωσε το κείμενο με παρατηρήσεις και συνέγραψε την εισαγωγή, το ποιος είναι ο άνθρωπος και ποιος είναι ο Θεός, μαθήματα εμπειρικής θεολογίας του Ιμνίου του Πατρός Καθηγητού Ιωάννου Ρωμανίδη από τις εκδόσεις Αστέριος, που έχει διορθώσει το κείμενο επειδή βασιζόταν σε μαθήματα προφορικά του Πατρός Ιωάννου στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και συνέγραψε τον πρόλογο. Γνώση και αγνωσία, σημειώσεις πατερικής θεολογίας του Ιμνίου του Πατρός και Καθηγητού Ιωάννου Ρωμανίδη, βιβλίο δογματικής του Πατρός Ιωάννου, που συνέγραψε πλήθος παραπομπών που έλειπαν από το αρχικό κείμενο και την εισαγωγή. Βιβλία που είναι έτοιμα για έκδοση είναι «Η Μωρία εντός εισαγωγικών του Θεού» και «Η Σοφία εντός εισαγωγικών του ανθρώπου». Διαδρομές μεταξύ θεολογίας και πνεύματος της εποχής, του ιδίου στην ελληνική, ιταλική και αγγλική γλώσσα με την εισαγωγή του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Βερονίου. Θα εκδοθεί από τις εκδόσεις Αργός και θα έχουμε τη χαρά να το φιλοξενήσουμε κι εμείς στο βιβλιοπωλείο. Κύριε Καραλή, το βήμα δικό σας. Πολλά είπες Καράλα, δεν είμαι πάντα που με όλα. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Όπως μπορούσα να πω, είναι η δεύτερη φορά που έρχομαι εδώ, όχι γιατί θέλω να σε διορθώσω, αλλά γιατί δεν ήταν προγραμματισμένο. Με είδε ο πατήρ Μάρκος και μου είπε θα έρθεις να μιλήσεις αμέσως. Οπότε με έβαλε και μια ανάγκαση να μιλήσω. Λοιπόν, τώρα το θέμα μας είναι η θεοπτία κατά τον Άγιο Γρηγόριο Παναμά. Να σας πω ότι εγώ δεν ετοίμασα καμία ομιλία, απλώς ήθελα να κάνω μια συζήτηση μαζί σας. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα πρέπει να ξέρουμε ένα πράγμα, ότι όταν
οι πατέρες μας γράφαν κείμενα. Δεν είναι ότι σκεφτόντουσαν πριν να κάνουν ένα εγχειρίδιο δογματικής. Ούτε καν είχαν μια τέτοια ιδέα. Γράφανε απλώς γιατί υπήρχαν αιρέσεις και έπρεπε να χτυπήσουν τις αιρέσεις. Δεν έχουμε στην Ορθόδοξη παράδοση εγχειρίδια δογματικής όπως την καθολική παράδοση που αρχίζουν από το Α και τελειώνουν στο Ω και προσπαθούν να τα εξηγήσουν όλα. Λοιπόν, οι Ορθόδοξοι δεν κάνανε ένα τέτοιο πράγμα, γιατί υπήρχε η εμπειρία, υπήρχε η Εκκλησία. Ο καθένας το ζούσε μέσα στην εμπειρία και μέσα στην Εκκλησία. Όταν κάποιος έβγαινε και έλεγε μια αίρεση, εκεί οι πατέρες έβγαιναν και χτυπούσαν την αίρεση. Υπήρχε ανάγκη του γραψίματος γιατί υπήρχαν οι αίρεσεις. Και οι αίρεσεις ήταν πολλές. Τώρα, για να καταλάβουμε την εποχή του Γρηγορίου Παναμά, γιατί είναι δύσκολη η εποχή και έχει και στη σημερινή εποχή αντίκτυπο, στη σημερινή Ορθοδοξία, αλλά λίγοι Ορθόδοξοι το γνωρίζουν αυτό. Πρέπει να περάσουμε από μια εισαγωγή. Και αυτή η εισαγωγή είναι ότι ο χριστιανισμός είναι μια Ιουδαϊκή παράδοση. Δηλαδή, γεννήθηκε μέσα σε έναν Ιουδαϊκό κόσμο. Αυτό δεν πρέπει ποτέ να το ξεχνάμε. Λοιπόν, και βέβαια σε μια κουλτούρα η οποία ήταν ελληνική, κάτω από τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, αλλά η κουλτούρα ήταν ελληνική και ήδη οι Ρωμαίοι μιλούσαν ελληνικά. Εκφράστηκε δηλαδή στην ελληνική γλώσσα. Μ' ακούτε ή... Πολύ καλή. Λοιπόν, εκφράστηκε στην ελληνική γλώσσα. Αλλά από μια Ιουδαϊκή παράδοση. Και η Ιουδαϊκή παράδοση ήταν κάπως διαφορετική από την... Ναι. Και η Ιουδαϊκή παράδοση ήταν κάπως διαφορετική από την ελληνική παράδοση. Αυτό δεν πρέπει ποτέ να το ξεχνάμε. Γιατί όλες οι αιρέσεις μπήκαν μέσα από ανθρώπους φιλοσόφους, Έλληνες που ακολουθούσαν τον Πλάτωνα, που ακολουθούσαν ορισμένα φιλοσοφικά έμφατα. Λοιπόν, και η πρώτη σύγκρουση αρχίζει και γίνεται με τη δημιουργία δύο, ας υποθέσουμε και ας ονομάσουμε σχολές. Η σχολή της θέας και η σχολή της πίστεως. Που προσπαθήσουμε να εξηγήσουμε τη μία, που προσπαθήσουμε να εξηγήσουμε και την άλλη. Ποια είναι η σχολή της θέας και ποια είναι η σχολή της πίστεως. Η σχολή της θέας, σε αυτή η σχολή της θέας, είναι, χαιρετάω το Βασίλη. Λοιπόν, η σχολή της θέας ήταν μια Ιουδαϊκή παράδοση, έρχεται από τον Ιουδαϊσμό, ο οποίος μας λέει ξεκάθαρα ότι ο άνθρωπος, αν οι οφθαλμοί του ανοιχτούν βέβαια από το Άγιο Πνεύμα, και θα δούμε αυτή τη διαφορά, μπορεί να δει το Θεό. Το κτιστός κόσμος μπορεί να συμμετάσχει του ακτίστου. Δηλαδή ο κτιστός να μπαίνει μέσα στον ακτίστο. Αυτό ο Ρωμανίδης το ονομάζει με το όνομα εμπειρία. Δυστυχώς όμως η λέξη εμπειρία δεν είναι άλλη έκφραση. Είναι καλύτερα να λέμε μετοχή. Μετοχή του κτιστού μέσα στο ακτίστο. Λοιπόν, θα το δούμε πιο ξεκάθαρα αυτό με την εποχή του Γρηγορίου Παναμά. Επομένως, όταν το κτιστό μετέχει στο άκτιστο, είναι δυνατόν να το δει κιόλας και το άκτιστο. Λοιπόν, η ελληνική παράδοση όμως, η οποία ήταν νεοπλατωνική παράδοση και ο νεοπλατωνισμός έλεγε ότι το σώμα ήταν κακό και ήταν δεσμοτήριο της ψυχής και ότι η αμαρτία βρισκόταν στην ύλη και στο σώμα. Προσπαθώ με απλά λόγια να σας τα πω, δεν πάω στα πολύ πολύ πρώτα. Αν και θα πούμε και στα πολύπλοκα. Λοιπόν, μέχρι στιγμής με καταλαβαίνετε, έτσι. Λοιπόν, το σώμα είναι κακό, δεσμοτήριο της ψυχής, επομένως ο άνθρωπος για να δει το Θεό τι θα πρέπει να κάνει, θα πρέπει να βγει έξω από το σώμα. Δηλαδή να πεθάνει, να χωριστεί η ψυχή από το σώμα. Δεν υπάρχει άλλη λύση με το να δεις, για να δεις το Θεό. Ο χριστιανική παράδοση δεχόταν ότι ο άνθρωπος μπορεί να δει τον Θεό. Και όχι μόνο αυτό.
Εμείς το βλέπουμε αυτό, όχι μόνο στη Νέα Διαθήκη, μα και στην Παλαιά Διαθήκη δεν υπάρχει καμία συνέχεια μεταξύ Παλαιάς και Νέας Διαθήκης. Η Παλαιά Διαθήκη είναι γεμάτη από τέτοιες ιδιοκτήσεις. Διαβάσαμε ένα τροπάριο σήμερα. Θεός ονειρήνης, πατήρη κτημών της Μεγάλης Βουλής σου των Άγγελων. Λοιπόν, ποιος ήταν ο Άγγελος της Μεγάλης Βουλής? Ο Χριστός. Ο άσαρκος ακόμα Χριστός όμως. Ο Χριστός που ακόμα δεν είχε πάρει σάρκα. Αυτόν τον Χριστό ποιος τον είδα? Τον είδαν οι προφήτες. Συμμαζήτησαν μαζί του. Άλλη λέξη που χρησιμοποιούμε είναι ο Άγγελος. Ο Άγγελος. Ο Άγγελος των θεοπτιών της Παλαιάς Διαθήκης, εκεί που εμφανίζεται ένας άγγελος, αυτός ο άγγελος δεν είναι άγγελος κτίσμα, είναι ο ίδιος ο Υιός και Λόγος του Θεού, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, ο οποίος ακόμα δεν έχει πάρει σάρκα και οστά, είναι άσαρκος. Αυτό τι σημαίνει? Τι μπορεί να σημαίνει? Ο Αμβρόσιος του Μιλάνου, ένας μεγάλος ορθόδοξος πατέρας, γράφει μια ομιλία και λέει ότι ο άγγελος, στα ελληνικά τι σημαίνει άγγελος? Αγγελιοφόρος, δηλαδή μεταφέρει το μήνυμα, επειδή ο Υιός είναι ο αγγελιοφόρος του Πατρός. Λοιπόν, επομένως τα πάντα ξεκινάνε από τον Πατέρα και διά του Υιού φτάνουν σε εμάς ένα Αγίο Πνεύματι. Επομένως, ο άγγελος, αυτός ο άγγελος, στην πραγματικότητα είναι ο Υιός και Λόγος του Θεού. Αυτό ήταν και η θεολογία του Ρουμανίδη. Αυτό μας δίδαξε ο Ρουμανίδης. Και εκεί μας εξέπληξε. Γιατί δυστυχώς στην Ορθόδοξη Παράδοση αυτό έχει ξεχαστεί κάπως. Έχει ξεχαστεί κατά πολύ. Ότι... ναι. Να πω κάτι, μήπως αν μιλήσεις λίγο μακρύτερα από το μικρόφωνο, δεν ακούγεται αυτό. Αν θέλετε, μπορώ να μιλήσω και με πιο δυνατή φωνή. Όχι, όχι. Φρέστε, με κάνει μία δεκάλη που είναι. Λίγο πιο μακριά. Λοιπόν, ναι, εντάξει. Θα το βρήκω. Θα το βρήκω. Ναι, εντάξει. Λοιπόν, τον Άγιο. Ο πατήρ Ρωμανίδης μας είχε διδάξει αυτό το πράγμα, που μας έξερε, γιατί στην Ορθόδοξη Παράδοση δυστυχώς είχε κάπως ξεχαστεί και είχε περάσει σε δεύτερη μοίρα αυτό το θέμα. Λοιπόν, οπότε η σχολή της θέας δεν αρχίζει σίγουρα από την εσάρκωση του Χριστού, μα αρχίζει από πριν, από την Παλαιά Διαθήκη. Οι θεόπτες ήταν οι προφήτες και οι δίκαιοι της αρχαίας χριστιανικής παράδοσης, της αρχαίας Εβραϊκής παράδοσης. Αυτοί τι έκανε, είχαν θεοπτία, δηλαδή μπορούσαν να δουν τον Υιό και Λόγο του Θεού, όχι ακόμα ένσαρκο, μα άσαρκο. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό γεγονός, γιατί ενώνει την Παλαιά με την Νέα Διαθήκη. Δεν είναι δύο διαφορετικές διαθήκες, είναι η ίδια διαθήκη. Εκείνος ο οποίος ομιλεί και στην Παλαιά Διαθήκη είναι ο Υιός και Λόγος του Θεού. Είναι το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Άνευ αυτού δεν υπάρχει Παλαιά Διαθήκη, δεν υπάρχει παράδοση. Επομένως, γιατί ο Πατέρας δεν μιλάει σε διαμέσου του Υιού, μιλάει ο Πατέρας. Δηλαδή, όπως ο Λόγος ο δικός μου βγαίνει από μένα και φτάνει σε εσάς, ο Λόγος μου, εσείς έχετε επικοινωνία με τον Λόγο μου, έτσι, ένα Αγίο Πνεύμα, γιατί υπάρχει το Πνεύμα που το φέρνει. Λοιπόν, έτσι και ο Πατέρας δεν μπορεί να μιλήσει ξεχωριστά από τον Υιό. Δηλαδή δεν γνωρίζουμε την Αγία Τριάδα. Γεια σου Πατέρα, γεια σου Υιό και γεια σου Άγιο Πνεύμα. Δεν σπάει η Αγία Τριάδα. Η Αγία Τριάδα ξεκινά από τον Πατέρα, δια του Υιού, εν Αγίου Πνεύματος. Τελείωσε. Δεν υπάρχουν τρία ξεχωριστά πρόσωπα που εμφανίζονται το ένα με το άλλο εντελώς με ανώμιο και διαφορετικό τρόπο. Αυτό πρέπει να το ξεχάσουμε στην Ορθόδοξη Παράδοση. Δεν υπάρχει Ορθόδοξη Παράδοση αν πιστεύουμε σε κάτι τέτοιο. Επομένως, και η Παλαιά Διαθήκη είναι χριστοκεντρική. Πάντοτε.
Και αυτό ήταν η μεγάλη διδαχή του, του Ρουμανίδου, μα και αυτή είναι η διδαχή του μοντέρνου της Εκκλησίας. Γιατί αυτή, ο Ρουμανίδης δεν τα πήρε και από μόνος του, θα διάβασε για να πού από τους πατέρες της Εκκλησίας. Βέβαια, με την εσάρκωση έχουμε πια την εμφάνιση του Χριστού αναστημένου και με το σώμα του αναστημένου. Επομένως, τι κάνουν οι θεόπτες, βλέπουν πια τον Χριστό ενσαρκωμένο και αναστημένο. Δηλαδή στην Παλαιά Διαθήκη τον βλέπουμε άσαρκο, στην Καινή Διαθήκη τον βλέπουμε ενσαρκωμένο και αναστημένο. Αυτή είναι η μόνη διαφορά. Και τον βλέπουμε αναστημένο και ποιος μας το λέει αυτό πρώτος. Φανταστείτε ποιος είναι αυτός που το λέει πρώτος αυτό το πράγμα, ο Απόστολος Παύλος. Ο Απόστολος Παύλος είναι αυτός που λέει, διότι ο Χριστός αναστήθη και εμφανίστηκε πρώτα στον Πέτρο, στον Κυφάτα, μετά εμφανίστηκε στους άλλους 12, μετά εμφανίστηκε σε 500, τελευταία εμφανίζεται σε μένα σαν εξάβλωμα. Δηλαδή, εμφανίστηκε σε όλους και όλοι αυτοί, ο Πέτρος, ο πρώτος που τον είδε, οι 12, οι 500, ο ίδιος ο Απόστολος Παύλος, είναι οι θεόπτες. Είναι αυτοί που βλέπουν τον Χριστό αναστημένο. Και όχι μόνο αυτό, μα προχωρεί ακόμα πιο πολύ ο Απόστολος Παύλος. Τι λέει ο Απόστολος Παύλος? Συνδέει την αποστολική διαδοχή με την θεοπτία. Και λέει, εγώ δεν είμαι ούτε μη Απόστολος, ούτε μη προφήτης. Δεν είμαι Απόστολος, δεν είμαι προφήτης. Δεν είδα εγώ τον Χριστό αναστημένο. Επομένως κάνει αυτή τη σύνθεση ο Απόστολος Παύλος. Ότι η αποστολική διαδοχή, αυτό που μιλάμε εμείς αποστολική διαδοχή, δεν είναι μια κληρονομική διαδοχή από επίσκοπο σε επίσκοπο, μα είναι θεοπτική. Και αυτό είναι το σημαντικό στην Ορθοδοξία. Λοιπόν, και αυτή είναι η σχολή της θέας. Η σχολή η οποία επικράτησε στο χριστιανισμό. Μετά έχουμε τη σχολή της πίστεως. Τώρα, η σχολή της πίστεως ήταν αυτή η σχολή η οποία είχε αρχαιοελληνική προέλευση. Δεν μπορούμε να δούμε το Θεό. Επομένως, τι πρέπει να κάνουμε? Πρέπει πρώτα να έχουμε την πίστη. Αν δεν υπάρχει πίστη, πίστη είναι το σημαντικό και το τέλειος, ο σημαντικός. Εκεί μπορούμε να φτάσουμε, μέχρι την πίστη, δεν μπορούμε να φτάσουμε πια στη θέα. Διότι η μεν τι χρησιμοποιούσαν στην εποχή του Παλαμά αυτό πια, χρησιμοποιούσαν το χωρίο του Ευαγγελίου του Ιωάννου, αυτή η σχολή της πίστεως, και έλεγε, ας πούμε, μακάρι, το Ευαγγέλιο του Θωμά, πώς τελειώνει, μακάρι μη δόντες και πιστεύσουσι. Οι άλλοι, του Παλαμά, παίρναν, ας πούμε, το Μαθαίο και λέγαν, μακάρι καθαρή την καρδία, ότι αυτοί τον Θεό νόψονται. Λοιπόν, οπότε βλέπουμε, οι δύο αυτές σχολές αρχίσανε ήδη από την εποχή του Αποστόλου Παύλου να εμφανίζονται. Μα στην Ορθόδοξη Παράδοση, η σχολή της θέας τι γίνεται? Όταν δημιουργεί τη θεσμική εκκλησία, προχωρεί στην έρημο και δημιουργεί το πρώτο μοναστικό κίνημα. Εκεί αυτό το μοναστικό κίνημα βασιζόταν πάνω στη σχολή της θέας. Η σχολή της πίστης παίρνει στις μεγάλες πόλεις, ειδικά στην Κωνσταντινούπολη, παίρνει. Ανέκαθε η αρχή των αιρέσεων. Λοιπόν, είχαν πολλές αιρέσεις στην Κωνσταντινούπολη πάντοτε. Εντάξει, μην ξεχνάμε, ο Νεστόριος ήταν πατέρας της Κωνσταντινούπολης, δεν ήταν. Λοιπόν, οπότε, εκεί στις περισσότερες μεγάλου πόλεις επικρατούσε η σχολή της πίστεως. Οι οποίοι σου λέγανε ότι δεν υπάρχει περίπτωση ο άνθρωπος να δει τον Θεό. Δεν υπάρχει περίπτωση. Για το σώμα είναι κακό. Αυτό ήταν η δικαιολογία την οποία βάζανε. Τώρα λίγα λόγια, για να φτάσουμε στην εποχή ακόμα του Παλαμά. Λίγα λόγια πάνω στην δυτική χριστιανική παράδοση. Η δυτική χριστιανική παράδοση, που στηρίζεται στον Αυγουστίνο, μεν,
αλλά στους σχολαστικούς θεολόγους δε από την άλλη μεριά. Δηλαδή, ο Αυγουστίνος ήταν ένας θεολόγος, ο οποίος έζησε τον 4ο αιώνα. Εντάξει, κανένας δεν προήξερε στην εποχή του. Και αυτό ήταν μια αποκάλυψη του Ρουμανίδη. Έψαξε ο Ρουμανίδης παντού αν θα γνωρίζαμε τον Αυγουστίνο. Κανένας δεν τον ήξερε ποιος ήταν. Εμφανίζεται τον 9ο αιώνα από τους Φράγκους. Οι Φράγκοι εμφανίζουν τον Αυγουστίνο εκείνη τη στιγμή. Αν η αρχαία εκκλησία, αυτή που έκανε τις 7 οικουμενικές συνόδους, είχε ποτέ να ανακαλύψει ποτέ ότι ο Αυγουστίνος έλεγε αυτά τα πράγματα, τον είχε πετάξει έξω από την εκκλησία. Για καλή του τύχη ήταν άγνωστος. Για καλή του τύχη δεν τον ήξερε κανείς. Και έτσι απέφυγε την αποβολή σαν αιρετικού από την εκκλησία. Όμως οι Δυτικοί τι κάναν. Όταν ήρθαν οι Φράγκοι, για να θυμηθούμε και το Ρωμανίδη λιγάκι, αλλά όταν ήρθαν οι Φράγκοι και κατάχρησαν τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, οι Φράγκοι αρχίζανε σιγά σιγά και χωρίζανε. Εμφανιζόντουσαν αυτοί σαν οι κατεξοχήν χριστιανοί και αυτοί οι συνεχιστές της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Χτυπήθηκαν το Βυζάντιο και για τον 7ο αιώνα αρχίζουν να εμφανίζονται, ειδικά στην περίοδο μετά την 7η Οικουμενική Σύνοδο, που απορρίπτουν εντελώς την 7η Οικουμενική Σύνοδο. Οι Φράγκοι, βασιζόμενοι πάνω στην θεολογία του Αυγουστίνου. Μπορώ να σας το εξηγήσω, αλλά αυτό θα ήταν μια άλλη συνδιάλεξη. Πώς αυτοί στηρίχθηκαν στην θεωρία του Αυγουστίνου για να απορρίψουν την 7η Οικουμενική Σύνοδο. Το θέμα είναι ότι ο Αυγουστίνος λέει όμως και κάτι περίεργα πράγματα. Τα περίεργα πράγματα που λέει ο Αυγουστίνος τώρα θα σας πω. Για τον Αυγουστίνο και για τους μετέπειτα σχολαστικούς, το κτιστό δεν μπορεί να κοινωνήσει, δηλαδή να επικοινωνήσει, να βρεθεί σε κοινωνία με το άκτιστο. Εκού δεν είναι. Ο Αυγουστίνος αυτό το απορρίπτει. Ο Θεός, σαν άκτιστος που είναι, είναι ανίκανος να επικοινωνήσει με τον άνθρωπο. Ανίκανος, λέει ο Αυγουστίνος, και τον έχει ξεκάθαρα αυτό το πράγμα. Επομένως, τι κάνει ο Θεός για να επικοινωνήσει με τον άνθρωπο. Κατασκευάζει ορισμένους αγγέλους. Τους κατασκευάζει εκείνη τη στιγμή αυτούς τους αγγέλους για να έρθει απλώς σε επικοινωνία με τον Χριστό κόσμο. Διαφορετικά δεν έχει αυτή τη δυνατότητα ο Θεός. Δηλαδή, ο μεγάλης βουλής άγγελος και οι άγγελοι της Αποκάλυψης της Παλαιάς Διαθήκης για τον Αυγουστίνο τι γίνονται. Κτίσματα. Τα οποία δημιουργεί ο Θεός εκείνη τη στιγμή και τα καταστρέφει. Σκεφτείτε την παρανόηση της χριστιανικής παράδοσης ένα τέτοιο πράγμα. Δηλαδή το κτιστό βρίσκεται στο δικό του χώρο και το άκτιστο και αυτό βρίσκεται στο δικό του χώρο. Δεν υπάρχει πια μια επικοινωνία μαζί του. Κάτι άλλο, οι σχολαστικοί προχωρήσαν ακόμα πιο πολύ, σε αυτό δεν θα μείνα και έτσι. Λοιπόν, ο Θωμάς Οργινάτης και όλοι οι άλλοι προσπαθήσανε σε αυτό το σημείο να προσθέσουν και κάτι λογάκι ακόμα. Λοιπόν, ότι η χάρη του Θεού είναι κτιστή. Και η βασιλεία του Θεού είναι κτιστή. Βεβαίως για τους σχολαστικούς αυτό είναι το. Επειδή ο Θεός δεν μπορεί να επικοινωνήσει με τον άνθρωπο, σύμφωνα με τον Αυγουστίνο, επομένως και η ίδια η χάρη, η οποία πηγάζει από τον Θεό, γίνεται χάρη κτιστή. Είναι κτίσμα η χάρη. Και η βασιλεία του Θεού, όπως λέει ο Αυγουστίνος, είναι κτίσμα. Είναι κτιστό. Τώρα μην σαν θα ανατρέξουμε στο Μάξιμο τον ομολογητή. Ο Μάξιμος ομολογητής σου λέει, που έχει τον 7ο αιώνα, και σου λέει, ότι η βασιλεία του Θεού τι είναι, η βασιλεία του Θεού είναι αυτό τη ζωή του Θεού που κάνει να συμμετάσχει τον άνθρωπο. Είναι εντελώς άκτιστο. Καταλαβαίνουμε τώρα διαφορά μεταξύ παραδόσεων, τρομακτική διαφορά μεταξύ της Ορθοδόξου από τη μια στιγμή παραδόσεως και της λατινικής παραδόσεως που δημιουργείται σιγά σιγά από την άλλη μεριά.
Για αυτούς που ξέρουν από φιλοσοφία θα προσθέσω και κάτι άλλο. Τι κάνουνε οι σχολαστικοί θεολόγοι? Βασίζονται πάνω στον Αριστοτέλη. Βασιζόμενοι πάνω στον Αριστοτέλη, υπάρχει ένα σημείο στα μεταφυσικά του Αριστοτέλους που λέει ότι θα πρέπει να υπάρχει μια πρώτη αρχή εκ της ουπείας, όλη τη ουσία να είναι ενέργεια. Βασιζόμενοι πάνω σε αυτό του Αριστοτέλους, οι σχολαστικοί, τι κάνουν? Την ενέργεια του Θεού την ταυτίζουν με την ουσία του. Αυτό έχει τρομακτικές συνέπειες. Γιατί έχει τρομακτικές συνέπειες? Ναι. Διότι θα μας το αποδείξει ο Παλαμάς αυτό. Θα το πούμε στην εποχή του Παλαμά. Όταν μπαίνει στο παιχνίδι ο Παλαμάς, όταν τα ακούει αυτά ο Παλαμάς, τι λέει? Λοιπόν, πάντως αυτό είναι σημαντικό. Αλλά μην ξεχνάμε ένα άλλο πράγμα. Ότι ο Αριστοτέλης βέβαια ήταν δικαιολογημένο να το λέει ένα τέτοιο πράγμα. Γιατί ο Δόλιος ο Αριστοτέλης πίστευε ότι ο Θεός δεν δημιουργεί εκ των ιδανών. Ο κόσμος και η ύλη και οι ιδέες προϋπάρχουν. Δεν τις δημιουργεί ο Θεός εκ των ιδανών. Επομένως δεν έχουμε του εκ μηδενός δημιουργία. Αυτοί παίρνουν τον Αριστοτέλη, αυτή την αρχή του Αριστοτέλη και τη μετατρέπουν στα λατινικά σε actus purus. Τι σημαίνει όμως actus purus? Γιατί ο Αριστοτέλης δεν είπε αυτό το πράγμα, γιατί δεν δεχόταν την εκ μηδενός δημιουργία. Actus purus σημαίνει ότι ο Θεός είναι καθαρή ενέργεια, που σημαίνει ότι δημιουργεί κάθε δευτερόλεπτο και δεν μπορεί να σταματήσει να δημιουργεί. Αυτό είναι το actus purus, είναι μια καθαρή ενέργεια. Βέβαια, γίνεται δημιουργία άνευ χρόνου και δεν σταματάει αυτή η δημιουργία. Δεν μπορεί να υπάρξει αυτό που λένε οι πατέρες παύση. Παύση. Ενώ οι σχολαστικοί αυτό το πράγμα το παίρνουν και μετατρέπουν τον Θεό σε actus purus. Φτάνουμε λοιπόν στην εποχή του Παλαμά. Αυτό που ήταν το σενάριο, το θεολογικό που επικρατούσε σε Ανατολή και Δύση, μεταξύ, όταν εμφανίζεται ο Γρηγόριος Παλαμάς. Ο οποίος βέβαια δεν είχε για μια γνώση μεγάλη το τι λέγανε ο Θωμάς ο Ακινάτης ή το τι έλεγε ο Αυγουστίνος. Απλώς εμφανίζεται ο Βαρλάμ. Και ο οποίος έρχεται από την Ιταλία. Ο Δόλιος ήταν. Πίστευε ότι ήταν Ορθόδοξος. Ήταν Έλληνας της Μεγάλης Ελλάδας. Λοιπόν, πίστευε ότι εκφράζει την Ορθοδοξία. Ήταν και για τον ελληνισμό του περήφανος ο Βαρλάμ. Όταν έρχεται, ας πούμε, και λέει το πρώτο περίεργο στο Γρηγόριο Παλαμά, ότι η χάρις του Θεού είναι κτιστή, ξέρετε πως το απαντάει ο Παλαμάς. Από τους κεντάβρους και τη μυθολογία και την ελληνική μυθολογία αυτό που λες είναι χειρότερο. Διότι αν η χάρη του Θεού είναι κτιστή, αυτό τι σημαίνει? Αν η χάρη του Θεού όμως είναι και η ζωή του Θεού, ότι ο Θεός είναι κτιστός και άκτιστος, δηλαδή ο κένταυρος της ελληνικής μυθολογίας. Μισός άνθρωπος και μισός άνθρωπο. Απρόσθετο. Όταν τ' άκουσε του Βαλαμικανή τρίχες στο Παλαμά, ένα τέτοιο πράγμα. Από το Βαλάμ, δεν το περίμενε. Δεν το περίμενε η Δύση να φτάσει σε τέτοιο βαθμό. Λοιπόν, οπότε αρχίζει ο Παλαμάς εκείνη τη στιγμή να αντιστέκεται. Μετά βέβαια, όταν ο Βαλάμ του είπε, οι Δυτικοί είχαν επηρεαστεί πολύ από τους νεοπλατωνικούς. Οι νεοπλατωνικοί είχαν δημιουργήσει και το γνωστικό κίνημα. Και το γνωστικό κίνημα. Τώρα, το γνωστικό κίνημα είναι, αυτή τη στιγμή είναι καλύτερα να μην το αναλύσουμε. Αλλά ποιο είναι το βασικό σημείο του γνωστικού κινήματος που είχε δημιουργηθεί ήδη από την εποχή του Αποστόλου Παύλου μέχρι σήμερα? Ήταν Έλληνες, ήταν περισσότεροι, είχαν νεοελληνική εκπαίδευση. Το γνωστικό ζήτημα έλεγε ότι η ύλη είναι κακή
Και ο άνθρωπος πρέπει να απελευθερωθεί από την ύλη και πρέπει να απελευθερωθεί και από το ίδιο του το σώμα και να γίνει ο πνευματικός άνθρωπος. Δηλαδή, χώριζαν τον άνθρωπο σε σωματικό κακό, σε ψυχικό ενδιάμεσο και σε πνευματικό, τον πλήρη απελευθερωμένο από την ύλη και από το σώμα. Καταλαβαίνετε, οι γνωστικοί δημιούργησαν και καταταλαιπώρησαν όλο τον κόσμο. Πώς άκουσαν οι Ορθόδοξοι? Όταν άκουσαν τους γνωστικούς, τι κάνανε οι Ορθόδοξοι, ειδικά ο Ορθόδοξος μοναχισμός? Όταν άκουσαν ότι το σώμα είναι κακό, δημιούργησαν την προσευχή της καρδιάς. Μετέφεραν το κέντρο της πνευματικής ζωής μέσα σε ένα όργανο, την καρδιά. Αυτή ήταν η απάντηση που δώσαμε στους γνωστικούς. Όχι γιατί το σώμα δεν είναι κακό. Είναι τόσο καλό που το πήρε και ο ίδιος ο Θεός στην εσάρκωση και κάνει την υποσταλική ένωση. Αυτή είναι και η τέταρτη σύνοδος της Χαλκιδόνος. Την οποία η δυτική δυστυχώς αγνοού. Τελώς. Μεγάλη άγνοια πάνω στην τέταρτη Οικουμενική Σύνοδο και στις συνέπειες της τετάρτης Οικουμενική Σύνοδο. Θα σας πω τις συνέπειες τώρα, να βρίσκετε, γιατί πολλές φορές δεν το σκεφτόμαστε εμείς οι Ορθόδοξοι. Τι σημαίνει υποσταλική ένωση? Μπορεί η λέξη να φαίνεται λίγο περίεργη, αλλά είναι απλό. Είναι ότι ο Χριστός, στο πρόσωπο του Λόγου, έχοντας θεϊκή φύση, προσλαμβάνει και την ανθρωπίνη φύση. Στο πρόσωπο του, υποστατικό, έτσι το λέγεται, ένωση υποστατική. Οι δύο φύσεις του Χριστού, η ανθρωπίνη και η θεία, εξάκρα συλλήψεως, δηλαδή από την αρχή της εξάκρα συλλήψεως, είναι μέσα. Είναι περιχωρημένη. Δηλαδή, τι σημαίνει περιχώρηση? Απλός τρόπος. Έχουμε δύο κεριά και πλησιάζουμε τα δύο κεριά. Το φως ενός κεριού είναι μέσα στο φως του άλλου κεριού. Λοιπόν, μέσα θεοποιείται η ανθρώπινη φύση. Επικοινωνεί, κοινωνεί δηλαδή με το άκτιστο. Έξω και βγαίνει η κοινωνία που κάνουμε αυτή. Λοιπόν, κοινωνεί με το άκτιστο. Δηλαδή, κοινωνεί προόμως ασυγχύτως και αδιαιρέτως. Ας εξηγήσουμε τι σημαίνει ασυγχύτως. Χωρίς να συγχαίονται, χωρίς η ανθρωπίνη φύση να πάβει να γίνεται ανθρωπίνη φύση. Τέλειος Θεός, τέλειος άνθρωπος. Δηλαδή, αυτό τι σημαίνει? Ότι αν πάρουμε τα δύο κεριά, το ένα παίρνει και το άλλο το φως. Το αδιαιρέτως, τι σου λέει όμως. Ξεχάσανε εμείς το αδιαιρέτως σήμερα. Ότι το αδιαιρέτως σημαίνει ότι δεν μπορεί πια να διαιρεθεί. Τελείωσε. Έγινε. Κανένας δεν μπορεί να την κόψει στα μέση και να την ξαναγυρίσει πίσω. Έγινε. Η ανθρωπίνη φύση μπήκε μέσα στη θεϊκή φύση. Τελείωσε. Όχι, συγγνώμη. Ένωση διαπαντός. Ένωση διαπαντός. Αυτό σημαίνει. Ένωση διαπαντός. Δηλαδή ενώνονται τα δύο πράγματα. Τρομακτικό αυτό, γιατί το αδιαιρέτως μετά το ξεχάσαμε τόσο πολύ. Και οι Λατίνοι το ξέχασαν τόσο πολύ το αδιαιρέτως. Πού? Όταν σου λένε ότι η βασιλεία του Θεού είναι κτιστή και ότι το κτιστό δεν μπορεί να επικοινωνήσει με το άκτιστο, φανταστείτε αν αυτοί οι άνθρωποι πιστεύουν ποτέ σε υποστατική ένωση. Πώς είναι δυνατόν να μην μπορεί να επικοινωνήσει το κτιστό με το άκτιστο από τη στιγμή που το κτιστό είναι μέσα στο άκτιστο, δεν είναι το κτιστό που προσλαμβάνει ανθρωπίνη φύση? Καταλαβαίνετε τις διαφορές αυτές. Είναι σημαντικές διαφορές. Επομένως, καταλαβαίνουμε και την εποχή και την αντίδραση του Παλαμά. Η αντίδραση του Παλαμά ήταν άμεση. Πώς είναι δυνατόν να λες ότι δεν μπορεί ο άνθρωπος να δει το Θεό? Πώς δεν μπορείς να πεις ότι η ανθρωπίνη φύση μπορεί να είναι μέσα στη Θεία Φύση και να έχει θεοπτία? Ποιος σου δίνει αυτό το δικαίωμα? Από πού το πήρες ένα τέτοιο πράγμα? Και εκεί αρχίζει και κάνει την αντιστροφή ο Παλαμάς, βασιζόμενος σε όλους τους θεωμένους πατέρες.
δική σου βγάζει την ορθόδοξη παράδοση. Όχι γιατί βγήκε κάτι καινούριο. Δεν κάνει κάτι καινούριο παρά μας. Αυτό πρέπει να το βγάλουμε έξω από το μυαλό μας. Σου μεταφέρει το Μέγα Θανάσιο, σου μεταφέρει το Μέγα Βασίλειο, σου μεταφέρει το Μάξιμο τον ομολογητή, ο Θείος Μάξιμος έλεγε. Στο μεταφέρει την εποχή του, κατά του Βαρνά. Και κατά του Ακινδύνου μετά, το μετέπειτα. Δηλαδή, τώρα πρέπει να πούμε και ορισμένα άλλα πράγματα γιατί για να καταλάβουμε ακόμα πιο πολύ τη διαφορά των παραδόσεων. Το νερό είναι πάντοτε θετικό. Προσπαθώ να τα πω με απλά λόγια για να μπορέσετε να με πολύ πιστεύω να... Είπαμε ότι οι Λατίνοι δεν δέχονται ποτέ υποστατική ένωση, μα δεν δέχονται δηλαδή ότι το κτιστό μπορεί να επικοινωνήσει με το άκτιστο. Και δέχονται ότι η χάρη του Θεού είναι κτιστή. Αυτές είναι... Μετά τι κάνουν, είπαμε, ενώνουν, πράγμα που έκανε ο Κίνδυνος, ενώνουν την ουσία με την ενέργεια. Βασιζόμενη στον Αριστοτέλη. Λοιπόν, επομένως, όλα αυτά είναι της λατινικής παραδόσεως. Όταν η ουσία με την ενέργεια ενώνεται, ξέρετε τι γίνεται. Ένας Θεός που είναι άκτους πούρους, όπως τον εννοούν οι Λατίνοι, αυτό το άκτους πούρους, ο οποίος αναγκάζεται συνέχεια να δημιουργεί και δεν μπορεί να σταματήσει ποτέ αυτή τη δημιουργία. Μα και ένας Θεός, ο οποίος δεν μπορεί να επικοινωνήσει. Έχει ανάγκη κτιστών αγγέλων ή κτιστών δημιουργημάτων για να μπορέσει να επικοινωνήσει με τον άνθρωπο. Επομένως, κόβεται η κοινωνία μεταξύ κτιστού και ακτίστου. Ναι, μεν το κτιστό είναι διαφορετικό από τον άκτιστο, σύμφωνα με τον Γρηγόριο Παλαμά, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να υπάρξει κοινωνία μεταξύ κτιστού και ακτίστου. Για το λόγο του ότι ο Θεός δεν είναι μόνο ενέργεια, μα είναι και ουσία. Η ουσία του Θεού, κατά τον Παλαμά, παραμένει αμέθεκτη. Ενώ η ενέργειά του είναι το μεθεκτό του Θεού. Αυτό που μπορούμε εμείς να βρούμε μέσα. Αυτό που μπορούμε εμείς να κοινωνήσουμε. Γι' αυτό και απευθύνεται στον Βαρνάμ και του λέει πώς μπορείς να το κάνεις αυτό. Πώς μπορείς να μας χωρίσεις από έναν Θεό ο οποίος κοινωνεί μαζί μας και επικοινωνεί μαζί μας. Αν μας κάνεις αυτό το κακό θα πρέπει να ψάξουμε να βρούμε έναν άλλο Θεό ο οποίος δεν θα στρέφεται για τον εαυτό του. Ο οποίος πρέπει να στρέφεται και προς τα κτίσματά του και να τα αγαπάει τα κτίσματά του και να τα φροντίζει. Σκεφτείτε μόνο τι πήγε να κάνει ο Βαρλάμ και τι πήγε να περάσει μέσα στην Ορθόδοξη παράδοση. Ίσως και από την αγενιά της, γιατί ο άνθρωπος δεν είχε διαβάσει Πατέρες Εκκλησίας. Σε αυτή την περίπτωση εμφανίζεται ο Παλαμάς και μιλάει για την κοινωνία μεταξύ κτιστού και ακτίστου και ότι ο άνθρωπος μπορεί να δει και σου εξηγεί. Στην ομιλία του για τη μεταμόρφωση. Είναι πολύ ωραία ομιλία. Αυτή η ομιλία για τη μεταμόρφωση που κάνει ο Παλαμάς. Τον Παλαμά τον κατηγορήσαν για Μασαλιανό. Ποιοι ήταν οι Μασαλιανοί, γιατί τον κατηγορήσαν για Μασαλιανό. Μια φορά που βρισκόμουν στου Λατίνου που του είπα ότι ο άνθρωπο μπορεί να δει τον άκτιστο Θεό, γυρίζει ο Λατίνο και μου λέει. Αυτό είναι μασαλιανισμός. Ναι, του λέω. Απόλυτα. Και για τον Παλαμά τον κατηγορήσανε για αυτό το λόγο. Τι ήταν η μασαλιανή. Η μασαλιανή ήταν μια αίρεση η οποία έλεγε ότι είναι η ιδιότητα της ανθρωπίνης φύσεως να δει το Θεό. Ο Παλαμάς δεν σου έλεγε τέτοιο πράγμα. Ο Παλαμάς έλεγε ότι όχι δεν είναι η ιδιότητα της ανθρωπίνης φύσεως να δει το Θεό.
αλλά όταν οι οφθαλμοί ανοιχτούν από το Άγιο Πνεύμα. Και ο Παλαμάς εξηγούσε τη μεταμόρφωση και έλεγε στη μεταμόρφωση ο Παλαμάς. Εμφανίστηκε ο Χριστός στη μεταμόρφωση με τη μορφή του, την δοξασμένη. Και συν τον Ηλία και τον Μωυσή που εμφανίστηκαν. Και εμφανίστηκε το φως που έβγαινε από τον Χριστό. Αλλά για να δουν αυτό το φως οι μαθητές, ήταν το Άγιο Πνεύμα που τους άνοιξε τα μάτια. Και ήταν το νέφος. Αν δεν υπήρχε το Άγιο Πνεύμα, δεν θα μπορούσαμε να είχαμε θεωτεία. Και το Άγιο Πνεύμα, πώς συμβολίζεται για να το καταλάβουμε. Εμείς γιατί στο βάφτισμα κρατάμε. Φανταστήκατε ποτέ γιατί στο βάφτισμα η Ορθόδοξη Παράδοση έχει το κεράκι. Το κεράκι συμβολίζει αυτό το πράγμα, το απλό πράγμα. Και το Άγιο Πνεύμα είναι αυτό το φως. Αν βρισκόμαστε σε μία κάμερα, αυτή την κάμερα, και κλείσουμε όλα τα φώτα, τι θα δείτε εσείς? Τίποτα. Δεν είναι η ικανότητά μας να βλέπουμε στο σκοτάδι. Έτσι δεν είναι? Όταν όμως ανάψουμε το φως του κεριού, με το φως του κεριού εμείς τι θα δούμε? Θα δούμε ότι υπάρχει μέσα στο δωμάτιο. Στο δωμάτιο. Επομένως, το Άγιο Πνεύμα είναι αυτό το φως που ανάβει στους αξίους βέβαια και σε καθοδηγεί στους θεωμένους βέβαια και σε καθοδηγεί για να δεις τι να δεις, τι βλέπεις όταν σου ανοίγει τα μάτια το Άγιο Πνεύμα. Αυτή είναι. Α, έβλεψε τον Θεό, βλέπεις τον Χριστό. Τον Χριστό. Ένα Αγίο Πνεύμα τη βλέπουμε τον Χριστό. Και ορακώσε με, εώρακε τον Πατέρα. Αυτή είναι η θεολογία η Ορθόδοξη. Η σωστή θεολογία. Δεν είναι όπως η εικόνα που έκανε ο Ρούμπλεφ. Δεν εμφανίζεστε ότι η Ορθοδοξία είναι η εικόνα του Ρούμπλεφ. Που εμφανίζει την Αγία Τριάδα με τρεις αγγέλους, σαν να είναι τρεις άνθρωποι που περπατάνε στον δρόμο και λένε «Γεια σου Πατέρα, γεια σου Υιό και γεια σου Άγιο Πνεύμα». Δεν υπάρχει αυτό. Αυτό το λάθος το θεολογικό το έκανε ο Ρούμπλεφ. Και θα σας εξηγήσω γιατί είναι λάθος θεολογικό αυτό. Πήγα μια φορά στη Ρώμη. Η Ρώμη έχει μια πολύ αρχαία Ορθόδοξη παράδοση. Λίγο το ξεχνάμε. Η Ρώμη όλη μιλάει ελληνικά και μιλάει ορθοδοξία από τα βάθη των αιώνων. Λοιπόν, από τις κατακόμβες της μέχρι τον 3ο-4ο αιώνα που και η λειτουργία στη Ρώμη γινόταν στα ελληνικά ακόμα. Δεν χρησιμοποιούσαν λατινική γλώσσα. Όταν ο Απόστολος Παύλος έγραψε τις προς Ρωμαίους επιστολές, έγραψε στα ελληνικά. Γιατί στη Ρώμη μέχρι τον 3ο αιώνα χρησιμοποιούσαν ελληνικά. Εκεί θα δούμε όλα τα πάντα, τη χριστιανική μαρτυρία ελληνική. Εκεί βλέπω, είχαμε πάει με το Μάξιμο του Λαυριώτη. Ταξιδεύαμε στη Ρώμη και πάμε να δούμε τον... Βλέπουμε ένα ναό, μπαίνουμε μέσα και για μια στιγμή και εγώ το Μάξιμο στεγραφήκαμε να δούμε. Όταν είδαμε μια πολύ ωραία εικονογραφία στη Ρώμη. Τη φιλοξενία του Αβραάμ. Αλλά πώς την είδαμε τη φιλοξενία του Αβραάμ? Την είδαμε, το μεγάλο άγγελο, μεγάλης βουλής άγγελος, ονομάστε τον όπως θέλετε, εν δόξη όπως είναι στη μεταμόρφωση, όπως είναι ο Χριστός στη μεταμόρφωση, ακριβώς, με τη μόνη διαφορά ότι ήταν άγγελος. Και τους άλλους δύο αγγέλους, μαζί με τον Αβραάμ και τη Σάρα, γονατισμένους μπροστά στο μεγάλης βουλής άγγελο. Αυτή είναι η ορθόδοξη απεικόνηση της φιλοξενίας στο Αβραάμ. Και όχι η θεώρηση του Ρούμπλεφ. Αυτή πραγματικά βρίσκεται μέσα στη Ρώμη. Πώς αυτοί οι άνθρωποι φτιάξαν και είναι ένα ψηφιδωτό αρχαίο. Πολύ αρχαίο ψηφιδωτό, πριν τη εικονοπλαστία. Καταλαβαίνουμε δηλαδή ότι πολλές φορές ξεχνάμε και ορθόδοξοι λαοί, ξεχνάμε την παράδοσή μας, ότι ο Χριστός, ότι η Αγία Τριάδα, δεν βλέπουμε σαν τρία ξεχωριστά πρόσωπα. Έτσι. Βλέπουμε ένα Αγίο Πνεύμα, δηλαδή τα μάτια που μας ανοίγει το Άγιο Πνεύμα μας κάνει να δούμε τον Χριστό. Και ο Παναμάς μας το εξηγεί αυτό. Σε ποιο του λόγο? Στο προς Θωμά. Όταν κάνει το Ευαγγέλιο του Θωμά. Λοιπόν, το πρώτο Ευαγγέλιο που διαβάζουμε θα κάνει μια επεξήγηση ο Γρηγόριος Παναμάς πάνω σε αυτό το Ευαγγέλιο. Λοιπόν, και γυρίζει και λέει, ας πούμε, ότι και τώρα
εσύ, ας πούμε, υπέβαλες και πήρες την ευχαριστία και έκανες ό,τι ήταν να κάνεις, πήγε να κλειστείς μέσα στο δωμάτιό σου, να προσευχηθείς και τότε τράφει το Άγιο Πνεύμα να σου ανοίξει τα μάτια. Και τι θα δεις, τον Χριστό. Και περιγράφει τον Παναμάζα, τις πληγές του Χριστού, βγαίνει άπλετο φως. Περιγράφει όλα τα φώτα και όλα τα τέτοια που παίρνουν και σου εξηγεί πώς το Άγιο Πνεύμα το σου ανοίγει τα μάτια, εσύ βλέπεις τον Χριστό. Και το άκτιστο φως βγαίνει από πού? Από τον ίδιο, από τον Χριστό. Από τον ίδιο τον Κύριο της Δόξης. Και ο αιωρακός αιμών, βέβαια, αιώρα και τον Πατέρα. Επομένως, όποιος βλέπει τον Χριστό, βλέπει και τον Πατέρα, ο οποίος είναι κόρα του Πατρός, ο χαρακτήρας, όπως πρασιός του, όπως λέει ο Μάξιμο, όπως λέει ο Βασίλειος. Το έχει περάσει και στην Ιταλία, το διαβάζουν οι ιερείς. Επομένως, βλέπουμε μια διαφορά παραδόσεως, τρομακτική διαφορά παραδόσεως. Όταν εμφανίζεται βέβαια ο Γρηγόριος Παλαμάς και τραβάει όλο τον Ορθόδοξο κόσμο με τα χέρια, με το μέρος του και καταδικάζει σαν αιρετικούς και τον Βαρλάμ και τον Ακίνδυνο, στην πραγματικότητα σκεφτήκατε τι έχουν καταδικαστεί στις δύο συνόδους του Παλαμά. Όλη η καθολική θεολογία. Θα σας πω ξεκάθαρα. Ό,τι πρεσβεύουν οι καθολικοί έχει καταδικαστεί σε αίρεση από τους δύο, από τις δύο συνόδους του Παλαμά. Ξεκάθαρο το πράγμα. Να σας πω και ένα περίεργο. Μια φορά βρισκόμαστε με τον Ρωμανίδη στη Ρώμη και είμαστε καλεσμένοι να κάνουμε μια ομιλία στη Ρώμη. Ήταν και κάτι άλλο μοναχή του Αγίου Όρους. Ήτανε από το Βατικανό, πολύ θεολόγοι. Μα ήταν και πολλοί Ρώσοι, πολλοί Ρωμάνοι και πολλοί Έλληνες. Και ο πατέρας μας, ο αείμνηστος Κοσμάς, ο Λαβριώτης. Λοιπόν, με πιάνουν εμένα κάτι μοναχοί, δεν λέω τα ονόματά τους, και μου λένε, σε παρακαλώ, μην αρχίσει να χτυπάς τους καθολικούς εδώ μέσα, γιατί δεν ξέρουν πώς θα βγουν. Λοιπόν, φτάνω στο επίπεδο που μιλήσαμε, έπρεπε να μιλήσω εγώ, πηγαίνω και τους λέω, φαίνεται πως οι Ορθόδοξοι και οι Καθολικοί πιστεύουν σε δύο διαφορετικούς θεούς. Τι έγινε εκεί μέσα, πήραν άνομα του πυρός. Σηκωθήκαν οι καθολικοί απάνω, εγγραφτήκαν σαν ομιλητές. Για μια στιγμή αισθάνομαι, ας πούμε, τα νότα μου. Από τα δεξιά μου κάθισε ο Ρωμανίδης, από τα αριστερά μου κάθισε ο Κοσμάς. Γυρίζει και λέει τώρα, θα τους αντιμετωπίσουμε. Το τι επίθεση μας δώσανε, έχει χωριστεί το ακροατήριο. Όταν μιλάγαμε, οι Ορθόδοξοι σηκωνόντουσαν στα χέρια και χειροκροτούσαν. Οι καθολικοί είχαν πάθει, μετά μας διώξανε και μάλιστα είπαν σε μένα. Δεν μπορείς να εμφανίσεις στη Ρώμη να λες αυτά τα πράγματα. Δεν πρέπει να ξανάρθεις στη Ρώμη. Εντάξει, εγώ ανήκω στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μπορώ να πάω όπου θέλω. Μας πήραν μετά κάτι φρανσισκανί, φρανσισκανί. Λοιπόν, αισθανόμενοι τύψεις για αυτό που μας έκαναν και λένε να σας δείξουμε ότι δεν είμαστε όλοι καθολικοί. Έτσι, να σας πάρουμε, να σας φιλοξενήσουμε, να σας κάνουμε, να σας φτιάξουμε. Αυτό είναι μια παρένθεση έτσι για να προχωρήσω. Λοιπόν, να σας ξεκουράσω λιγάκι. Λοιπόν, μας πήραν. Μας ταξίδευαν. Φτάσαμε σε κάτι έρημες τοποθεσίες. Φιλήσε ο Ρωμανίδης, ανάκατος και μου λέει, Γιώργο, πού μας πάνε οι Φράγκοι. Να μας φιλοξενήσουν. Λοιπόν, το ξέρεις, λέει, ότι αν καταλάβουν ποιον πάνε να φιλοξενήσουν, θα μας καθαρίσουν. Φτάσαμε εκεί, μας έδωσαν φιλοξενία, φαγητό, ο Ρωμανίδης και ο Μάξιμο και ο Κοσμάς δεν φάγανε καθόλου. Εγώ έφαγα το βράδυ 3 ώρα, χτυπάει την πόρτα ο Ρωμανίδης, ας πούμε, ανήσυχος, και μου λέει, άσε με να μπω μέσα. Μου λέει, αν οι Φράγκοι καταλάβουν ποιο φιλοξενούν, λέει, θα με καθαρίσουν κατευθείαν. Έτσι τελείως. Μετά σηκωθήκαμε και φύγαμε και μου λέει, με ξαναπάρει σε τέτοια συνέδρια. Λοιπόν,
Για να σας δώσω να καταλάβω τους δύο διαφορετικούς θεούς που πιστεύουμε, ας πούμε, σε αυτό το ζήτημα. Είναι πραγματικά σαν να πιστεύουμε σε δύο διαφορετικούς θεούς. Ήταν τόσο πολύ που και οι Φράγκοι το καταλάβανε αυτό. Όταν γίνανε οι δύο σύνοδοι του Παναμά και καταδικαστήκαν όλα αυτά τα πράγματα των Λατίνων και όλη η σχολαστική θεολογία του Θωμάτου Ακινάτη, τότε τι γίνεται. Βρεθήκανε σε ένα μεγάλο προβληματισμό οι Λατίνοι. Και αυτός ο προβληματισμός ήταν, αν η Ορθοδοξία είναι τέτοια, τότε εμείς τι είμαστε. Τότε δεν θα μπορέσουμε ποτέ να επικοινωνήσουμε. Τότε ο Πάπας έχει πέσει πια. Γιατί δεν θα το δεχτούν ποτέ. Δεν υπάρχει τίποτα επικοινωνία. Δεν πιστεύουμε στο ίδιο πράγμα. Δεν έχουμε και τις ίδιες βάσεις να λειτουργήσουμε. Να δουλέψουμε όταν για μένα η χάρη είναι άκτιστη και γι' αυτόν είναι κτιστή. Δηλαδή δεν μπορεί να σώσει το κτιστό, όπως λέει και ο Ρωμανίδης. Δεν μπορεί να σώσει το κτιστό, μόνο το άκτιστο δεν σώσει. Μόνο ο Θεός δεν σώσει. Λοιπόν, επομένως, δεν μπορούμε πια να μιλήσουμε την ίδια θεολογική γλώσσα. Δεν έχουμε πια τα ίδια κριτήρια. Μείναμε για δύο διαφορετικά θέματα. Αυτό τους ανησύχησε πάρα πολύ. Και επειδή τους ανησύχησε πάρα πολύ, ξεκινήσανε από την εποχή, ήδη, μετά το θάνατο του Παλαμά, ίσως και πριν, να αρχίζουν να μεταφέρουν έργα και με το όνομα του Παλαμά μέσα. Και να αρχίσουμε να διαβάζουμε έργα του Παλαμά που λέγανε ότι η άκρα αγαθότης είναι ουσία του Θεού. Πράγμα που ο Παλαμάς αυτό το απορρίπτει. Το ξέρετε γιατί. Το καταλαβαίνετε γιατί. Γιατί η ουσία του Θεού είναι αμέθεκτη. Δεν μπορείς να πεις τίποτα για την ουσία του Θεού. Ούτε αγαθότητα μπορείς να την ονομάσεις, ούτε τίποτα. Είναι, όπως έλεγε ο Διονύσης ο Αεροπαγίτης, είναι σκοτάδι. Γνώσα. Είναι και αυτό άγνωστο. Αλλά είναι η ενέργεια του Θεού. Η αγαθότηση είναι η ενέργεια του Θεού. Είναι η ενέργεια, δεν είναι η ουσία. Είναι η ενέργεια του Θεού. Δηλαδή, εμείς ό,τι μπορούμε να πούμε για τον Θεό, μπορούμε να το πούμε γιατί ο Θεός είναι και ουσία και ενέργεια. Όχι γιατί θέλουμε να χωρίσουμε τον Θεό σε δύο Θεούς. Δεν χωρίζεται. Απλώς να μπορέσουμε να εξηγήσουμε ότι ο Θεός είναι συνάμα μεθεκτός και αμέθεκτος. Ότι εγώ, αν θα κοινωνήσω με τον Θεό, δεν θα κοινωνήσω με την ουσία του Θεού, δεν θα γίνω ουσίος του Θεού. Αλλά τι θα γίνω, κατά χάρη ο Θεός. Εκεί είναι η διαφορά. Θα γίνω κατά χάρη Θεός. Και θα γίνω κατά χάρη Θεός γιατί θα μετέσχω της ενέργειας του Θεού και όχι της ουσίας του Θεού. Αυτό οι καθολικοί από τη στιγμή που δεν διαχωρίζουν ουσία και ενέργεια, δεν μπορούν να μιλήσουν για μετοχή του Χριστού και του Ακτίστου. Δεν μπορεί να πια να επικοινωνήσει τον Χριστό με το Άκτιστο. Γιατί δεν μπορεί να επικοινωνήσει κατά τη γνώμη σας. Γιατί το Χριστό θα γίνει Άκτιστο. Ομούσιο. Θα μετατραπεί. Θα αλλάξει. Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά. Μετέχει την ενέργεια, αλλά αντιλαμβάνεται την ουσία. Πώς να το πούμε αυτό. Δηλαδή, δεν τα αντιλαμβάνονται ούτε την ενέργεια, ούτε την ουσία. Εμείς μετέχουμε, αλλά δεν αντιλαμβανόμαστε. Ας σου δώσω ένα παράδειγμα. Πώς οι Άγιοι δεν αντιλαμβανόντουσαν την... Περίμενε. Δεν είχαν μεταβληθεί από την ενέργεια. Πώς να το πω, δεν ξέρω αν εκφράζουμε σωστά. Λοιπόν, δεν υπάρχει κατανόηση με διανοητικό τρόπο. Όχι, είναι λοιπόν, μετοχή, μιλάμε για μετοχή. Ας χρησιμοποιήσουμε τις σωστές λέξεις. Μετέχω. Μετέχω του Θεού, γίνομαι άκτιστος κατά χάρη. Ο Μάξιμος Ομολογητής λέει πανταχού παρών, χωρίς πατέρα και χωρίς μητέρα, άναρχος κτλ. Χωρίς όμως να έχουμε διανοητική διαδικασία. Δηλαδή δεν μπορούμε να καταλάβουμε με διανοητική διαδικασία ούτε το γνώφος του Θεού, την ουσία του, μα ούτε καν και την ενέργειά του. Για να σας δώσω να καταλάβετε ένα απλό παράδειγμα. Ο Αριστοτέλης έλεγε και είχε δίκιο σε αυτό, ότι εγώ έχω μία γνώση που βασίζεται πάνω σε μία εμπειρία.
Συμφωνείτε ή όχι? Λοιπόν, δηλαδή, εγώ ξεκινάω από ένα κύτταρο σαν γιατρός. Από ένα κύτταρο περνάω σε ένα πολυκυταρικό οργανισμό. Από εκεί περνάω σε ένα φυτό. Από εκεί περνάω σε ένα ζώο. Από εκεί περνάω σε τον άνθρωπο. Όλα αυτά αναλογικά είναι κύτταρα. Και για μένα η ζωή είναι η ζωή του κυτάρου. Άρα κάποιος μου πει, όρισέ μου επιστημονικά τη ζωή του Θεού. Η ζωή του Θεού δεν είναι κύτταρο. Επομένως, εγώ δεν έχω καμία αναλογία. Στη φιλοσοφία λέγεται αναλογία έντης, δηλαδή οι σχολαστικοί τι λέγανε, ότι ο άνθρωπος έχει αναλογία έντης. Δηλαδή οι σχολαστικοί λέγανε ότι ο άνθρωπος μπορεί να ορίσει τη βιολογική ζωή του Θεού. Γιατί υπάρχει μια αναλογία έντης. Στην Ορθόδοξη παράδοση δεν υπάρχει αναλογία έντης, δηλαδή είναι εντελώς ανώμια η ζωή του Θεού που εγώ δεν μπορώ να την ορίσω. Να καταλαβαίνετε τι θέλω να σας πω σε αυτό. Είναι πολύ σημαντικό να το καταλάβουμε αυτό το θέμα. Δηλαδή δεν υπάρχει ορισμός της ζωής. Μετέχω, όπως λέει και ο Απόστολος Παύλος. Προσέξτε τα λόγια του Απόστολου Παύλου. Γνωρίζω έναν άνθρωπο, δεν ξέρω πώς. Αυτός ο άνθρωπος ανυρπάγει μέχρι τρίτου ουρανού. Και τι λέει ο Παύλος, είδε άρρητα ρήματα. Δηλαδή πράγματα που δεν μπορεί. Κανένα μάτι ποτέ δεν είδε και κανένα αυτή ποτέ δεν άκουσε αυτό που ετοίμασε ο Θεός για αυτούς που τον αγαπάνε. Που σημαίνει αυτό? Έχετε ακούσει από θεωμένους πατέρες να σας εξηγούν τι είδα? Ποτέ. Γιατί δεν μπορούν να το μεταφράσουν. Δεν μπορούν να το πούνε λόγια. Δεν μπορούν να το πούνε. Ο θεωμένος θα σου πει, εδώ παιδάκι μου, θες και εσύ να δεις τον Θεό, θα κάνεις άσκηση, θα κάνεις κάθαρση, θα κάνεις φωτισμό, από εκεί θα περάσεις στη θέωση. Κι άθελε ο Θεός να σου ανοιχτεί και θα σου ανοιχτεί και θα τον δεις. Έλα να δεις, σου λέγανε. Δεν σου περιγράφω. Και να διαβάσω εγώ μια περιγραφή, τι θα καταλάβω? Ας πω εγώ και διάβασα του Ισαΐας είδε το Θεό. Εντάξει, το διαβάζω. Τι θα καταλάβω αν δεν έχω την ίδια μετοχή? Τίποτα απολύτως. Δεν πάω να εξηγήσω, να μεταφέρω και 500 φιλοσόφους να το εξηγήσουν αυτό το πράγμα. Δεν υπάρχει αντίληψη. Δεν υπάρχει αντίληψη. Ούτε η θέωση δεν είναι ένα πράγμα που μπορούμε να το εξηγήσουμε. Υπάρχουν πολλοί θεολόγοι σήμερα που προσπαθούν να εξηγήσουν και τι σημαίνει η θέωση. Αυτά είναι μυστήρια. Αυτά είναι μετοχές. Και οι μετοχές δεν ορίζονται. Ζώνται. Μετέχεις. Μετέχεις του Θεού. Τίποτα άλλο. Μετέχεις. Πώς θα σου ανοιχτούν οι οθαλμοί, πώς θα γνωρίσεις, τι θα δεις, πώς θα το περιγράψεις. Ανώφελο, δεν θα μπορέσεις να το περιγράψεις. Άρρητα ρήματα θα πεις. Αυτή είναι η διαφορά, γιατί δεν υπάρχει αυτό που λέμε αναλογία έντης. Αναλογία έντης στη φιλοσοφία σημαίνει αυτό που σας είπα. Ξεκινάμε από ένα κύτταρο και φτιάχνουμε έναν πολυκυταρικό οργανισμό. Δηλαδή, εγώ ορίζω το κύτταρο, μα ορίζω και τον πολυκυταρικό οργανισμό, ορίζω και τον άνθρωπο, γιατί αναλογικά ο άνθρωπος τι είναι? Πολλά κύτταρα, αφού έχω ορίσει το κύτταρο. Ορίζω και τον άνθρωπο, τα όργανα του ανθρώπου, με κάτι άλλο παραπάνω. Ορίζω και το κάτι άλλο παραπάνω, γιατί κάτι αναλογία υπάρχει. Αυτό λέγεται αναλογία έντη στη φιλοσοφία. Όχι, δεν μιλάμε για μια απλή αναλογία τώρα να πούμε. Είναι περιστέρι, είναι έτσι, είναι αλλιώς. Αυτό είναι μια αναλογία, μα δεν είναι αναλογία έντης. Η αναλογία έντης είναι ότι δεν υπάρχει τίποτα αναλογικό στο Θεό. Δεν μπορούμε. Δεν έχουμε τίποτα. Δηλαδή δεν καταλαβαίνουμε όχι την ουσία του που δεν μπορούμε να μιλήσουμε καθόλου. Αλλά μας το απορρίπτει αυτό, λέει. Για την ουσία του Θεού κανείς δεν μπορεί να πει τίποτα, όπως δεν μπορεί να την ορίσει. Εκεί γίνεται ο γνώφος. Το μόνο που μπορούμε να πούμε είναι για την ενέργειά του. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι η ενέργεια του Θεού δεν είναι Θεός. Δηλαδή, τι βάζει ο Παλαμάς εκεί? Ας κάτσουμε να το σκεφτούμε λίγο καλύτερα. Τι λέει ο Παλαμάς? Αυτό είναι το σημαντικό του Παλαμά. Θα σας το πω με απλά λόγια για να το καταλάβει. Δηλαδή, βάζει μια αντινομία στον Αριστοτέλη. Και λέει, ναι, θα υπάρχει ένα πρώτο κοινούν εκ του οποίου όλη η ουσία θα είναι ενέργεια, αλλά δεν θα είναι. Αυτή είναι η αντινομία την οποία βάζει. Δηλαδή, η ενέργεια του Θεού είναι Θεός. Αυτό θέλει να σου πει ο Παλαμάς. Αλλά δεν είναι όλος ο Θεός. Έχει ο Θεός κάτι τι το κρυφό. Κάτι τι το πράγμα που ορίστε τέλης δεν μπορούσε να το καταλάβει.
Γι' αυτό είναι μια αντινομία αυτό μέσα στη σκέψη. Είναι αντινομία. Αυτή την αντινομία η Λατινή δεν την δέχονται. Καταλάβατε τη διαφορά. Απροσμένως. Ναι. Επομένως, αυτό τι σημαίνει. Σημαίνει πια ότι αυτό το τέτοιο των Λατίνων, γιατί επικράτησα πάρα πολύ σε αυτό το ζήτημα και σας κούρασα πιστεύω, αλλά προσπάθησα να μπω σε ορισμένες έννοιες για να σας εξηγήσω. Γιατί τώρα θέλουμε να περάσουμε σε ένα άλλο θέμα. Και αυτό είναι σημαντικό και θέλει μεγάλη προσοχή αυτό το θέμα. Το δεύτερο θέμα είναι πώς από την εποχή του Παλαμά αυτοί οι άνθρωποι προσπαθήσαν να αλλοιώσουν τη θεολογία του Παλαμά και να μας πούνε ο Παλαμάς δεν είπε αυτά τα συμπαθαντικότητα τα πράγματα. Κοιτάξτε ρε παιδιά, ο Παλαμάς με τον Αγκουστίνο έκανε τα ίδια πράγματα. Εμφανίστηκαν πολλά κείμενα. Ο Μάξιμος ο Λαβριώτης ανακάλυψε πολλούς, ας πούμε, όπως εμφάνισαν Νικαίας κτλ. Που αντέγραφαν κείμενα, εμφανιζόντουσαν σαν παλαμική. Στην πραγματικότητα δεν ήταν παλαμική, να σας πω και έναν άλλο. Ήρθε ο Καβάσιλας να εμφανίζεται με το ίδιο προσωπείο. Εμφανίζονται σαν ησυχαστές. Στην πραγματικότητα, κατά πόσον είναι ησυχαστές αυτοί οι άνθρωποι, συζητείτε. Αλλά αυτό δεν είναι τώρα θέμα που μπορούμε να το πιάσουμε. Ας το αφήσουμε εκείνη την εποχή. Ας περάσουμε στους σημερινούς. Και ειδικά στην Σύνοδο. Ναι, η Σύνοδος είναι το τρίτο θέμα. Λοιπόν, ας περάσουμε στους σημερινούς. Έχω ακόμα μία ώρα. Δεν πιστεύω να σας κουράσω. Είναι το θέμα των σημερινών. Κοιτάξτε πού βασίστηκε. Αυτό το είχα γράψει σε έναν άνθρωπο στον Ορθόδοξο Ξυπνικό, δεν ξέρω αν το είχατε διαβάσει. Θα το εξηγήσω. Λοιπόν, η λατινική θεολογία, εκτός αυτών, η προσπάθεια η οποία έγινε να βάλει νερό στις δύο αυτές αντιθέσεις και να πει ότι στην πραγματικότητα λέμε τα ίδια πράγματα με διαφορετικά λόγια. Και μέσα του κομμουνισμού αυτό το προωθεί βέβαια. Εντάξει. Λοιπόν, προωθεί και άλλους ανθρώπους. Γιατί. Ποιο το πρόβλημα του παπισμού αυτή τη στιγμή. Της δυτικής παραδόσης. Τώρα, όταν μιλάμε για τον παπισμό, δεν μιλάμε για την Προτεσταντική. Θα χρειαστεί σε διαφορετικό θέμα να αντιμετωπίσουμε την Προτεσταντική παράδοση. Ο φασισμός, ο παπισμός βασίζεται πάνω σε ένα προτείο. Εντάξει, τι σου λέει ο παπισμός. Ότι η Εκκλησία είναι μια θεσμική εκκλησία η οποία έχει σαν κέντρο της τον Πάπα. Γιατί αυτό το πράγμα. Γιατί το λένε αυτό οι Λατίνοι. Γιατί εκείνο που μετράει για τους Λατίνους είναι το πρόσωπο. Λοιπόν, είναι το πρόσωπο. Το πρόσωπο είναι πολύ σημαντικό για τη λατινική θεολογία. Μην ξεχνάμε ότι τον πρώτο ορισμό του προσώπου τον έδωσε ο Αυγουστίνος. Και δεν τον έδωσαν βέβαια οι Καπαδόκες όπως ισχυρίζονται για νεράς και ζυζούλιας. Ας μου δώσω τον ορισμό. Πώς τον δώσαν οι Καπαδόκες. Ο πρώτος ορισμός του Αυγουστίνου για το πρόσωπο είναι ο εξής. Έσερε αντάλιουμ. Δηλαδή στα λατινικά σημαίνει να υπάρχει σε αντιπαράθεση. Το ένα εγώ που συνδιαλέγεται και με ένα εσύ. Σαν σχέση. Δηλαδή ο Αυγουστίνος ορίζει το πρόσωπο σαν σχέση. Σχέση ενός εγώ με ένα εσύ. Δεν σας θυμίζει τίποτα αυτό. Λοιπόν, αυτό βέβαια θυμίζει τη θεολογία του Γιάννου Λάμπη. Η οντολογία του προσώπου. Δηλαδή το έχει πέρα από τον ίδιο τον Αυγουστίνο. Ο Αυγουστίνος το ορίζει έτσι. Και ο Αυγουστίνος βάζει τη βάση κάθε επιστήμης στη Δύση, όλη η κοινωνιολογία, μα και όλη η ψυχολογία, βασίζεται στο πρόσωπο, όπως το όρισε ο Αυγουστίνος. Μην το ξεχνάμε ποτέ αυτό το πράγμα. Επομένως,
Μ' ακούτε έτσι. Ναι, μ' ακούτε. Λοιπόν, επομένως, τι σημαίνει αυτό το πράγμα. Σημαίνει ότι το πρόσωπο βγαίνει από τη λατινική ρίζα. Οι πατέρες χρησιμοποιούσαν τον όρο υπόσταση. Όρος υπόσταση, άτομο και πρόσωπο, ήταν το ίδιο πράγμα και τους πατέρες. Δεν ξεχώριζαν το άτομο από το πρόσωπο. Λοιπόν, δεν όρισαν ποτέ το πρόσωπο σαν σχέση. Η σχέση για τον Αυγουστίνο, τι γίνεται. Ο Αυγουστίνος παίρνει τις κατηγορίες του Αριστοτέλους, τις θυμάστε τις κατηγορίες του Αριστοτέλους. Παίρνει τις κατηγορίες. Μία κατηγορία του Αριστοτέλους που είναι το πρόστι, δηλαδή η σχέση, και την εξυψώνει στην οντολογία. Την κάνει οντολογική κατηγορία. Και ορίζει τα πρόσωπα της Αγίας Τριάδος σαν σχέση. Μα αυτό δεν το κάνανε οι πατέρες. Δεν μπαίναν τον Αριστοτέλη και το προστί του Αριστοτέλου στη σχέση τους, ας πούμε, να τον ορίσουν σαν μια οντολογική κατηγορία. Επομένως, η θεολογία του Αυγουστίνου εδράζεται πάνω στο πρόσωπο. Και βέβαια, όλος ο παπισμός. Τι σου λέει ο παπισμός? Στο πρόσωπο του Πέτρου εγώ θα αφήσω την Εκκλησία. Προσέξτε, στο πρόσωπο του Πέτρου. Όχι στην πίστη του Πέτρου. Όχι στη θεοπτία του Πέτρου. Κοιτάξτε τη διαφορά μεταξύ του Αποστόλου Παύλου. Ο Παύλος πώς τον εννοεί τον Πέτρο? Ότι ο Κύριος ανεστήθη και πρώτα εμφανίστη στον Πέτρο. Το πρωτείο δηλαδή του Πέτρου που το βάζει ο Απόστολος Παύλος, μα στη θεοπτία. Γιατί? Γιατί ο Απόστολος Πέτρος είναι ο πρώτος ο οποίος είδε τον Κύριο Αναστάντα. Και επειδή είναι ο πρώτος που είδε τον Κύριο Αναστάντα, όποιος βλέπει τον Κύριο Αναστάντα είναι Πέτρος. Πέτρος είναι και οι 12, Πέτρος είναι και οι 500, Πέτρος είναι και ο Απόστολος Παύλος. Γιατί είναι ο πρώτος που είδε τον Κύριο Αναστάντα. Γι' αυτό και στη Δύση όλοι οι επίσκοποι εμφανιζόντουσαν σαν Πέτρος. Γιατί είχαν αυτοί στην αρχή την εμπειρία. Ότι επειδή είμαστε, έχουμε την αποστολική διαδοχή, δηλαδή μπορούμε να δούμε τον Κύριο Αναστάντα, επομένως όποιος βλέπει τον Κύριο Αναστάντα είναι Πέτρος. Τελείωσε το θέμα. Οι Λατίνοι τι σου λένε όμως? Αντιστράψαν αυτόν τον όρο και γυρίσανε και λέγανε και μας είπανε ότι στο πρόσωπο του Πέτρου, ανεξαρτήτως αν ο Πέτρος είδε το Θεό ή όχι, δεν τον ενδιαφέρει τους Λατίνους, στο πρόσωπο του Πέτρου, στο πρόσωπο του Πέτρου, εγώ θα στηρίξω την Εκκλησία. Και πήλε άδουκα τη σχήνωση αυτή. Γιατί? Γιατί υπάρχει ο Πέτρος να το εγγυηθεί αυτό το πράγμα. Υπάρχει το πρόσωπο να εγγυηθεί ένα τέτοιο πράγμα. Σημαντικό δεν είναι αυτό? Σημαντικό. Επομένως, τι γίνεται, ας πούμε? Πώς μετατρέπεται η συνοδικότητα από τη στιγμή που έχουμε επισκόπους που συγκεντρώνονται με τον Πέτρο? Η συνοδικότητα για τους Λατίνους είναι μία προσωπική κοινωνία, προσωπική κοινωνία επισκόπων με τον Πέτρο, αρχηγό. Επομένως, η καθολικότητα της Καθολικής Εκκλησίας τι γίνεται? Γίνεται μία συνομοσπονδία προσώπων με αρχηγό τον Πέτρο. Πρόσωπο παγής, πρόσωπο πεκεντρική. Ονομάστε το όπως θέλετε. Αυτό μπορεί να είναι και μια ιδεολογική. Ναι. Αλλά αυτή είναι η λατινική έκφραση για την καθολικότητα της Εκκλησίας. Επομένως, για τους Λατίνους, για να το καταλάβουμε ξεκάθαρα, γιατί αυτό θα το δείτε και στη Σύνοδο τώρα. Λοιπόν, για τους Λατίνους είναι πολύ σημαντικό. Ποιο είναι το πιο σημαντικό για τους Λατίνους? Είναι η τοπική Εκκλησία. Εντάξει. Η τοπική εκκλησία από τι αποτελείται, για να το δώσουμε κατά μου, από έναν επίσκοπο. Λοιπόν, η τοπική εκκλησία η οποία αποτελείται από έναν επίσκοπο και η καθολική εκκλησία. Πώς φτάνεις από την τοπική στην καθολική εκκλησία σύμφωνα με τους Λατίνους? Όταν θα συγκεντρωθούν όλοι οι επίσκοποι υπό τον Πάπα της Ρώμης. Υπό τον Πάπα της Ρώμης. Αυτή είναι η σύνοδος για τους Λατίνους. Αυτή λέγεται σύνοδος για τους Λατίνους. Μία
κοινωνία, χρησιμοποιώ τον όρο καταχραστικός κοινωνία. Γιατί, στις μοντέρνες γλώσσες, ειδικά στην ιταλική γλώσσα, όταν σήμερα χρησιμοποιούμε τον όρο κοινωνία, εννοούμε τη σχέση. Η κοινωνία έχει γίνει το ίδιο με τη σχέση. Το έχει περάσει και στην γλώσσα τόσο αυτό η Λατίνη. Κοινωνία ίσως σχέση. Ενώ δεν είναι σωστό. Ενώ δεν είναι σωστό. Όχι βέβαια δεν είναι σωστό. Η κοινωνία βγαίνει από το ελληνικό κοινός. Δηλαδή, τι σημαίνει ότι εγώ έχω κοινωνία με σένα. Σημαίνει ότι τι κοινά έχουμε εγώ και εσύ. Είμαστε και δύο άνθρωποι. Έχουμε την ίδια φύση. Επομένως, το κοινός, ο πατέρας και ο υιός, τι κοινά έχουν, ότι είναι και οι δύο θεοί. Θεός. Επομένως, επειδή είναι και οι δύο θεός, έχουν μία φύση. Έχουν κοινωνία φύσεως. Δηλαδή, ενώνονται, γίνονται κοινό, ένα πράγμα. Τα πρόσωπα διαφοροποιούν. Τα πρόσωπα βρίσκονται σε σχέσεις, αλλά όχι σε κοινωνία. Γιατί αν το πρόσωπο βρισκόταν σε κοινωνία με το άλλο πρόσωπο, θα καταργηθούν και τα δύο. Δηλαδή, αν ο Γιώργος βρεθεί σε κοινωνία με τον Γιάννη, γίνεται Γιωργόγανος. Αν ο πατήρ βρίσκεται σε κοινωνία με τον ιό, πώς γίνεται Ιωπάτορ. Χάνει το χαρακτηριστικό του γνώρισμα. Το πρόσωπο χρειάζεται για να σε ξεχωρίσει. Όχι για να σε κοινωνήσει. Σε εσύ κοινωνείς γιατί έχεις την κοινή σου φύση. Το καταλαβαίνετε αυτό. Ναι. Ε? Mm. Επομένως, χρησιμοποιούμε καταχρηστικός τον όρο. Βέβαια, τα δύο διαφορετικά πρόσωπα θα έχουν μία σχέση μεταξύ τους. Ο πατέρας γεννάει τον ιό, εκπορεύει το Άγιο Πνεύμα. Αυτή είναι μία σχέση. Αλλά αυτή η σχέση δεν είναι οντολογική κατηγορία. Δεν είμαστε στον Αυγουστίνο να μας την κάνει οντολογική κατηγορία. Είναι μία σχέση μεταξύ πατρότητος και υιότητος. Όπως και εγώ έχω σχέση με τον πατέρα μου. Γιατί ο πατέρας μου είναι ίσερ. Έτσι δεν είναι. Έχω την ίδια φύση με τον πατέρα μου όμως. Αλλά έχω και μία σχέση. Έχω όμως την ίδια φύση και με εσάς. Έχω κοινωνία φύσεως με εσάς. Μα δεν έχω κοινωνία φύσεως με τα πρόσωπα, διότι αν τα πρόσωπα κοινωνήσουν, σημαίνει ότι καταργούνται ολοτελώς. Εμείς δεν θέλουμε την κατάργηση ολοτελώς των προσώπων. Επομένως, οι Λατίνοι τι κάνουν στην πραγματικότητα? Με την κοινωνία των προσώπων όπως εμφανίζονται, κοιτάξτε τώρα τι γίνεται. Η κοινωνία των προσώπων όπως εμφανίζεται πρώτα από τους Λατίνους, καταργεί τα υπόλοιπα πρόσωπα. Όταν οι επίσκοποι θα πάνε να κοινωνήσουν με τον πρώτο, που είναι ο Πάπας της Ρώμης, τι σημαίνει? Ότι όλη την ιεροσύνη 100% την έχει ο Πάπας της Ρώμης. Όλοι οι άλλοι την έχουν κατώτερη. Έχουν χάσει δηλαδή και την ίδια τους την ιεροσύνη. Έχει φτάσει σε έναν, έχει φτάσει στο 40, σε άλλον στο 60, άλλον στο 50, άλλον στο... Εξαρτάται. Αν βρίσκεται πιο κοντά ή πιο μακριά, αν είναι καρδινάλιος, αν είναι μόνο επίσκοπος, αν είναι μητροπολίτης, ανάλογα έχει και μια... Δηλαδή, καταργούνται τα υπόλοιπα πρόσωπα πάνω στο πρόσωπο του πρώτου. Το πρόσωπο του πρώτου γίνεται καθοριστικός παράγοντας πια. Επομένως, υπακοή στον πρώτο και το αλάθητο του πρώτου γίνεται σημαντικό. Και αντικαταστάει, τι αντικαταστάει? Το αλάθητο των θεωμένων πατέρων. Δηλαδή, και πώς τι ονομάζει η Ορθόδοξη Υμνολογία το αλάθητο των θεωμένων πατέρων? Η ασφάλεια των πατέρων. Στερητικό και σφάλο. Η ασφάλεια, όπου θα διαβάζετε τροπάρια που λένε τους ασφαλείς και τα λοιπά, να καταλάβετε ότι βγαίνει από το αλφα, από το αλφα, που είναι το στερητικό αλφα, και από το σφάλο. Δηλαδή, ασφάλο σημαίνει είμαι αλάθητος. Η ασφάλεια που μιλάει η Ορθόδοξη Παράδοση για τους πατέρες, στη λατινική θεολογία γίνεται το πρόσωπο του πρώτου. Το πρόσωπο του πρώτου. Το πρόσωπο του πέτρου είναι το πιο σημαντικό. Και αυτό είναι το επικίνδυνο. Αυτό θελήσαμε να κάνουμε στη Σύνοδο. Δυστυχώς. Στο Κολυμπέρι. Στην Κρήτη. Δηλαδή, βάσει της ίδιας τακτικής προσπαθήσανε να συγκαλέσουν Σύνοδο.
με την ίδια λογική προσπαθήσανε να συγκαλέσουμε σύνοδο. Και ορθοδοξία συμμελήχεια. Αλλά πριν φτάσω στο σύνοδο της Κρήτης, πριν φτάσω, είναι σημαντικό αυτό που είπαμε για τη σύνοδο και για τη συνοδικότητα, πώς την εννοούν οι Λατίνοι και πώς την εννοούμε εμείς με το αλάθητο των θεωμένων πατέρων, τους ασφαλείς θεοφόρους πατέρες που λέει και η υμνολογία μας, είναι σημαντικό να καταλάβουμε ότι για τους Λατίνους ήρθε σαν καραμέλα, δεν το περίμενα, ενώ στο κάναν τέτοιες προσπάθειες να πούνε ότι και ο Παλαμάς λέει τα ίδια με τον Αυγουστίνο, αλλιώνα κείμενα, αλλιώνα κείμενα, αλλά κάπου αυτά τα κείμενα τα καταλαβαίναμε ότι ήταν αλλοιωμένα, γιατί γνωρίζαμε τη θεολογία του Παλαμά και μας εμφάνιζαν ένα κείμενο εντελώς διαφορετικό, καταλαβαίναμε ότι το κείμενο είναι κάπως διαφορετικό. Τους φάνηκε σαν μάνα εξ ουρανού όταν εμφανίστηκε κάποιος Γιαναράς και κάποιος Ιζούλιας, ο οποίος γεφύρωσε αυτό το χάσμα. Γεφύρωσε το χάσμα μεταξύ Παλαμά και Αυγουστίνου. Πήρε από τη θεωρία του Αυγουστίνου το πρόσωπο, όπως το είπαμε, ο πρώτος διδάξας, να λένε και τους τραγούν το δίκιο, είναι ο Γιαναράς. Ο Ζιζούλιος δεν έκανε τίποτα άλλο από το να αντιγράψει το Γιαναρά. Δεν έκανε και τίποτα δικό του. Αλλά εντάξει, αυτό είναι πρόβλημα δικό του. Σας το βρούμε ήδη όποιος έχει την... ποιος έχει την το κάθεδρο της αιρέσεως αυτής, ας πούμε. Λοιπόν, αλλά το θέμα ήταν ότι εκεί δεν τους φάνηκε τους καθολικούς, τους φάνηκε... Κοιτάξτε τι λένε οι Ορθόδοξοι. Ωραία πράγματα λένε. Οπότε τι αρχίσανε και κάνανε. Τα έργα αυτών, του Γιαναρά και του Ζιζούλια, προφανώς του Ζιζούλια μετά, γιατί ο Ζιζούλιας, η διαφορά με τον Γιαναρά ποια ήταν, ότι ο Γιαναράς ήταν και λαϊκός. Ο Ζιζούλιας όμως ήταν, έγινε και επίσκοπος. Και έγινε και ευή επίσκοπος που του Οικουμενικού Θρόνου, όχι μονάχα, είναι αυτός που καθορίζει όλη την πολιτική του Οικουμενικού Πατριαρχείου της Κωνσταντινούπολης. Και ακαδημαϊκός. Και ακαδημαϊκός και οτιδήποτε άλλο. Επομένως, τι γίνεται εδώ μέσα. Δηλαδή, όταν το μάθαν αυτό οι Λατίνοι, αρχίσανε, τώρα θα τον κάνουμε θεολόγο. Και αρχίσαν και του μεταφράζανε όλα του τα βιβλία. Όχι μόνο τον Μπόζε, μα και όλοι. Όλη η μεγαλύτερη εκδοτική οίκη της Ιταλίας και της Ευρώπης, βέβαια, όχι μόνο της Ιταλίας, Γαλλίας κτλ., αρχίσαν και μεταφράσανε όλα τα έργα του Ζιζούλια για να τον κάνουν γνωστό στο ευρύτερο πεδίο της Δύσεως. Για να κάνουν γνωστή τη θεολογία του. Αυτά ταξίδευαν βέβαια και στην Ελλάδα και μεταφραζόταν. Α, βιβλίο που πούλησε στην Ευρώπη, χιλιάδες αντίτυπα. Βιβλίο που οι Ευρωπαίοι το έχουν σαν Ευαγγέλιο. Δεν θα το μεταφράσουμε και στην Ελλάδα, ρε παιδιά. Τι έτσι, θα τα αφήσουμε. Το μεταφράσανε και στην Ελλάδα. Έτσι γίνεται ο διάσημος. Ο οποιοσδήποτε συγγραφέας μπορεί να γίνει έτσι διάσημος. Μην το ξεχνάτε αυτό, ε. Τον οποιοδήποτε συγγραφέα μπορεί να τον πάρει ένας εκδοτικός οίκος μεγάλος, ο οποίος ελέγχει τα πάντα, και να του μεταφράσει τα βιβλία του και να τον κάνει να γίνει ο πιο διάσημος. Τώρα το τι λέει, εκεί θα καταλάβουν. Γιατί ο Ζιζούλιας έχει και το καλό. Ή το κακό, το να βάζει πηγές μεν, τις οποίες δεν τις βάζει, πήγαινε να ψάξεις. Όταν εσύ βέβαια θα πας να ψάξεις, θα δεις ότι αυτό που λέει σαν πηγή λέει ακριβώς το αντίθετο από αυτό που λέει ο Ζιζούλιας. Αλλά ο Ζιζούλιας τι λέει, πού θα πάει τώρα, ποιος θα πάει να το ψάξει. Και να το ψάξει. Και να το ψάξει. Τι θα καταλάβει. Λοιπόν, αυτό είναι. Δεν τους φάνηκε πραγματικά μάνα εξ ουρανού αυτή η θεολογία του προσώπου, αυτή η προσωποπαγής θεολογία, διότι εκεί στηρίζεται όλο το πρωτείο, εκεί στηρίζεται όλη η δυτική παράδοση και δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι ούτε ο Ζιζούλιας ούτε ο Γιαναράς μίλησαν ποτέ για ενέργεια του Θεού και για άκτιστη ενέργεια του Θεού. Δηλαδή η επικοινωνία η οποία γίνεται με το Θεό σύμφωνα με τη θεολογία του Ζιζούλια και του Γιαναρά είναι προσωπική.
Εσύ επικοινωνείς το πρόσωπο το δικό σου με το πρόσωπο του Θεού. Πράγμα που στο συνοδικό της Ορθοδοξίας δεν είναι ηλία. Αυτό είναι περασμένος ανέρεση. Το έχει μεταφράσει ο Ηλίας στο συνοδικό. Έτσι δεν είναι. Ναι. Λοιπόν, επομένως καταλαβαίνουμε τώρα ότι σύμφωνα με αυτή τη θεολογία, σύμφωνα με αυτή τη θεολογία, τα πρόσωπα γίνονται σημαντικά. Γίνονται ίσως, αποχωρίζονται από τη φύση τους, διαιρούνται από τη φύση τους, καταργούν εντελώς τη φύση τους, γιατί τη θεωρούν και σαν ανάγκη. Δηλαδή, ρε παιδιά, το πρόβλημα το δικό μου είμαι, γιατί είμαι άνθρωπος, τι ήθελα να είμαι ζώων. Δηλαδή, να έχω κανένα πρόβλημα γιατί ο Θεός με έκανε έναν άνθρωπο. Να θέλω να πλάσω τη φύση μου κατά πώς θέλω εγώ και κατά πώς μου αρέσει εμένα. Μα εγώ είμαι ένα δημιούργημα. Ο Θεός έτσι με θέλησε, έτσι με έκανε, έτσι με σκέφτηκε. Γιατί να έχω πρόβλημα και να θεωρώ τη φύση μου σαν ανάγκη. Αφού η φύση είναι ένα δώρημα του Θεού, ένα δώρο του Θεού. Γιατί να έχω αυτό του την τρέλα και να θεωρώ τον εαυτό μου ανώτερο. Και είναι αυτό που χρησιμοποιεί πολλές φορές η επιστήμη, εγώ σαν επιστήμονας. Σας το έχω κάνει πολλά χρόνια έρευνα. Πολλές φορές έχουμε την βλαστημία να αλλάξουμε τη φύση μας. Με τα προβλήματα στο DNA, με την επέμβαση πάνω στο DNA, με την επέμβαση πάνω στη γονιμότητα, με την επέμβαση, με τα πειράματα τα οποία κάνουμε, είναι σαν να λέμε στο Θεό. Δεν μας αρέσει η φύση έτσι όπως μας τον έδωσες εσύ. Είναι σαν να λέω στο Θεό, αρσενικό και θηλυκό με έκανες. Όχι, εγώ δεν θέλω ούτε το ένα ούτε το άλλο. Κάποιο είναι πολύ ωραίο, την βλαστημία, ε. Φέτος ήταν και το σύνθημα εδώ στα γκέι, γκέι παρελάσεις, ήταν άντρας δεν γίνεσαι, δεν γεννιέσαι, γίνεσαι. Γίνεσαι, δεν γίνεσαι. Είναι μια υπέρβαση, όπως λένε η θεολογία του Ζιζούλια, είναι μια υπέρβαση της αναγκαιότητας της φύσεως. Γιατί η φύση, ο Ζιζούλιος και ο Γιαναράς θεωρούν μια αναγκαιότητα, εκ την οποία εμείς πρέπει να κάνουμε την υπέρβαση. Και να γίνουμε πρόσωπα. Παιδιά, γίνεται όλοι πρόσωπα. Τώρα, άντρες ή γυναίκες θα γίνεται, δεν με ενδιαφέρει. Να γίνεται όλοι πρόσωπα. Τρέχει. Αυτό σας λέει ο Ζιζούλιας. Αυτό σας λέει. Αυτή τη βλακεία λέει. Που αν την πει σε επιστημονικό κόσμο, θα σηκωθούν όλοι να του περάσουν με τις πέτρες. Να του πούνε, ναι, αν θέλω να αλλάξω, θα αλλάξω τη φύση μου, μα δεν μπορώ να αλλάξω το πρόσωπο. Δηλαδή, η τρέλα του Ζιζούλια και του Γιαναρά που εμφανίζονται σαν τους μεγαλύτερους φιλοσόφους. Εγώ τώρα έχω και λίγο σεβασμό για τους αιρετικούς. Δεν είπαν τέτοια πράγματα, ρε παιδιά, οι αιρετικοί. Ήταν και λίγο πιο σοβαροί. Δεν είχε ξεκάθαρα. Ήταν λίγο και πιο σοβαροί οι αιρετικοί. Είχαν μια σοβαρότητα. Λοιπόν, επομένως να σεβόμαστε όταν ονομάζουμε αιρετικούς κάποιους. Πρέπει έτσι να τους σεβόμαστε και τους αιρετικούς, γιατί ήταν και μεγάλα μυαλά αυτοί και είπαν και ορισμένα πράγματα. Είχαν και μια συνέπεια. Δεν συγκυρίζανε να σου λένε ρε παιδιά, γίνεται όλοι πρόσωπα. Εγώ σας το λέω. Όποιος προσπαθήσει και γίνει πρόσωπο, να έρθει να με βρει μετά και να μου πει: εγώ ξεπέρασα την αναγκαιότητα της φύσεως και έγινα πρόσωπο. Όχι βέβαια να μου γίνει ομοφυλόφιλος ή λεσβία ή οτιδήποτε άλλο. Να ξεπεράσει αυτή την αναγκαιότητα της φύσεως κατά πώς την χρησιμοποιεί ο Ζιζούλιας και ο Γιαναράς. Τώρα για να τελειώσουμε, γιατί είναι μία ώρα και 20 λεπτά που μιλάω. Λοιπόν, για να τελειώσω, για να σας αφήσω λίγο να μου κάνετε και καμιά ερώτηση, γιατί πολλά είπαμε, να τα χρειάζεται καμιά άλλη φορά έτσι να πούμε το πιο. Λοιπόν, το θέμα είναι πιο, να περάσουμε και σε αυτή τη σύνοδο, να πούμε δύο λογάκια μονάχα για τη σύνοδο στην Κρήτη. Πρώτα-πρώτα η σύνοδο της Κρήτης μας έχει κάνει, μας έχει γεμίσει με θεολογικά κείμενα που θα χρειαστούν αιώνες να τα μελετήσουν. Αφανικικότητες. Ναι, αιώνες να τα μελετήσουν. Δηλαδή, πέντε κειμενάκια γράψαν που ένας μαθητής λυκείου θα τα γράφει και καλύτερα. Λοιπόν, αλλά πάση περιπτώσει, ας αφήσουμε αυτά τα πέντε κειμενάκια που ένας μαθητής λυκείου που πραγματικά θα τα γράφει καλύτερα. Θα περάσουμε πρώτα πώς έγινε η σύγκληση της συνόδου.
Τι απέριψε αυτή η σύνοδο του Λουλούδια. Είναι σημαντικό. Απέριψε. Τι απέριψε αυτή η σύνοδο. Δηλαδή, ποιο είναι το σημαντικό της συγκλήσεως αυτού του συνόδου. Όταν η μία σύνοδος ξεκινούσε, τι έκανε, άρχιζε από μία προηγούμενη σύνοδο και επικύρωνε τα πρακτικά της προηγούμενης συνόδου. Και αυτό γιατί γινόταν, ας πούμε, διότι στην πραγματικότητα μία σύνοδος δινόταν μια αγκυρότητα από τους θεωμένους πατέρες οι οποίοι μετήχαν στην άλλη σύνοδο και ενέκριναν αυτά τα πράγματα γιατί ήταν πραγματικά μια χριστιανική εμπειρία. Έτσι δεν είναι. Και πώς ξεκινούσαν όλοι οι σύνοδοι. Πώς ξεκινούσαν όλοι οι σύνοδοι. Επόμενη της Αγίας Πατράς. Να. Επόμενη της Αγίας Πατράς. Δηλαδή, από εκεί ξεκινούσαν όλοι οι σύνοδοι. Λέω, παιδιά, ακολουθούμε τους Αγίους μας Πατέρες. Αυτό είναι. Λέμε τα ίδια πράγματα, όπως είπε και ο Παναμάς, όπως είπε και όλοι, που λένε και οι Άγιοι Πατέρες μας. Λοιπόν, από εκεί ξεκινάμε. Από εκεί ξεκινάμε. Τι άλλο που όμως προσπαθούμε να καθορίσουμε σε μία σύνοδο. Τι άλλο, ποιο είναι το πιο σημαντικό σε μία σύνοδο. Να δώσουμε στόμα στο Άγιο Πνεύμα. Έδωξε το Αγίο Πνεύμα. Έδωξε το Αγίο Πνεύμα. Και ημίν. Ποιο είναι το στόμα του Αγίου Πνεύματος. Πώς μιλάει το Άγιο Πνεύμα. Διαμέσου ποιον μιλάει το Άγιο Πνεύμα. Το Άγιο Πνεύμα μιλάει διαμέσου των θεωμένων πατέρων. Υπήρχαν στη Σύνοδο της Κρήτης πολλοί θεωμένοι πατέρες. Δεν ξέρω πώς να πείτε εσείς αυτό. Εγώ ερωτήσεις κάνω, δεν κάνω απαντήσεις. Δεν δίνω απαντήσεις γιατί μπορεί να με κατηγορήσουν. Λοιπόν, απαντήσεις δεν δίνω, απλώς μια ερώτηση κάνω. Αν είχαν καλέσει θεωμένους πατέρες. Λοιπόν, αν είχαν καλέσει το πνεύμα της Ορθοδοξίας, αν είχαν καλέσει μοναστήρια, ανθρώπους που είχαν εμπειρία, ανθρώπους που γνώριζαν τη θεολογία, να μιλήσουν για θεολογικά θέματα και να δώσουν, πραγματικά, να δώσουν φωνή στο Άγιο Πνεύμα. Γιατί να μην τη δώσουμε τη φωνή στο Άγιο Πνεύμα, αφού το Άγιο Πνεύμα είναι αυτό που καθορίζει την αλήθεια. Κοιτάξτε, η οικουμενικότητα μια συνόδου δεν εξαρτάται από το πόσοι Μητροπολίτες και πόσο αντιπροσωπευτικοί είσατε. Δεν εξαρτάται. Αν μαζευτούν τώρα όλοι οι Μητροπολίτες, όλοι του κόσμου, ανά πάσα στιγμή του κόσμου οι Μητροπολίτες, και κάνουν μία σύνοδο, αν δεν δώσουν στόμα στο Άγιο Πνεύμα, πιστεύετε ότι θα είναι η Οικουμενική Σύνοδος. Όχι. Όχι, βέβαια. Δεν θα είναι η Οικουμενική Σύνοδος. Γιατί, γιατί δεν εδόθη στο Άγιο Πνεύμα. Τώρα, αν βρεθεί κάπου, απομονωμένο σε μία γωνιά, κάποιος, Μάξιμος Ομολογητής, Γρηγόριος Παλαμάς, ή κάποιος άλλος θεωμένος πατέρας. Υπάρχουν πολλά ονόματα, δυστυχώς για αυτούς. Λοιπόν, και τους πει, βέβαια παιδιά, αυτά που λέτε είναι αιρέσεις. Ποιος θα έχει το κύρος της οικουμενικότητας, οι 500.000 που συγκεντρώθηκαν ή ο ένας. Ο ένας, γιατί εκφράζει αυτός ο ένας την καθολικότητα της αλήθειας. Η καθολικότητα της αλήθειας δεν εκφράζεται με δημοκρατικές συνόδους και με συμμετοχές. Η καθολικότητα της αλήθειας εκφράζεται από τη μετοχή του κάθε ανθρώπου μέσα στην άκτιστη Βασιλεία του Θεού. Και ένας άνθρωπος που συμμετέχει σε αυτή την άκτιση, αυτός είναι η φωνή και αυτός είναι τα αυτιά και αυτός είναι το στόμα του Αγίου Πνεύματος. Αυτά είναι τα λόγια, τα πύρινα του λόγου. Τέτοιους θέλαμε στην Οικουμενική Σύνοδο. Εκείνους θέλαμε. Και όχι να μας αποδείξουν το πρωτείο του Πατριάρχου της Κωνσταντινούπολης. Δεν μας ενδιαφέρει ένα πρωτείο στην Ορθοδοξία. Δεν θέλουμε πρωτεία. Δεν βασιζόμαστε στο πρόσωπο. Όπως δεν βασιζόμαστε ούτε και στο πρόσωπο του Πέτρου. Γιατί και ο Πέτρος και ο Ανδρέας ήταν μύθοι. Ότι κάπου δημιούργησαν τις εκκλησίες. Δηλαδή, εσείς φαντάζεστε ότι την εκκλησία της Ρώμης την έφτιαξε ο Πέτρος. Όχι, βέβαια. Από όσο πάνω την έφτιαξε. Και βέβαια, εγώ έχω μια αμφιβολία, θα μου την εξηγήσετε εσείς. Γιατί εγώ δεν είμαι και έξυπνος πολύ.
έχω μια αμφιβολία που λέει αν ο Απόστολος Ανδρέας σύνδεσε του Πατριαρχείου της Κωνσταντινούπολης, μου προκύπτει ότι δεν υπήρχε κανένα Πατριαρχείο και καμιά Κωνσταντινούπολη ιστορικός όταν εμφανίστηκε ο Απόστολος Ανδρέας. Σωστό, αυτό και ιστορικά πλέον αποδεικνύει. Λοιπόν, δεν ξέρω, μπορεί να είναι και ένα βλάκας. Αλλά εν πάση περιπτώσει, δεν βασίστε στο πρόσωπο του Ανδρέα. Όχι, δεν βασίστε στο πρόσωπο του Ανδρέα. Οποιαδήποτε σύνοδος και οποιαδήποτε ορθοδοξία και οποιαδήποτε εμπειρία, ό,τι και να κάνουμε εμείς, δεν μπορούμε εμείς οι αμαρτωλοί και εγώ ο αρτωλός να συγχέσω τις εμπειρίες, τις εμπειρίες τις δικές μου και να πω ότι αυτές οι εμπειρίες είναι του Αγίου Πνεύματος. Θα μου περιγελάσει το σύμπαν. Αυτές είναι και βλαστημίες κατά του Αγίου Πνεύματος πολλές φορές όταν γίνονται. Η Μητροπολίτης έγραψε μια φορά, ίσως του Βόλου ήταν αυτός, ο οποίος έγραψε, αισθάνθηκα το Άγιο Πνεύμα να με πλημμυρίζει. Δηλαδή, πώς αισθάνθηκες, για πες μου, πώς αισθάνεται ο άνθρωπος όταν τον πλημμυρίζει το Άγιο Πνεύμα. Εκείνη ήταν τόσο πολύ το Άγιο Πνεύμα που μπήκα μέσα και το αισθάνθηκα. Αμάν, λέω εγώ. Το αισθάνθηκε. Ο άνθρωπος το αισθάνθηκε. Εντάξει, μπορεί και να το αισθάνθηκε. Ναι, αισθάνθηκε. Αλλά το Άγιο Πνεύμα δεν είναι ένα συναισθηματισμό. Δεν είναι ένα συναισθηματισμό. Δεν μπορεί όταν ο άνθρωπος δεν είναι καθαρμένος, φωτισμένος και θεωμένος να έχει εμπειρία Αγίου Πνεύματος. Αποκλείεται ένα τέτοιο πράγμα. Και οποιοσδήποτε συναισθηματικές συνάξεις προτεσταντών, πνευματοκινήτων, που νομίζουν ότι είναι πνευματοκίνητοι, και στην πραγματικότητα μπορεί να βλέπουν και τον διάβολο και τον σατανά εκεί μέσα, και να πούμε, α, παιδιά, μια φορά είχα πάει, με είχαν καλέσει να μιλήσω. Βρέθηκα σε μια εμπειρία που τρελάθηκα. Άρχισα και χόρευα και έκανα ορισμένα πράγματα, κάνουμε θαύματα, μιλάμε γλώσσες, Παναγιά μου, λέω, που βρίσκομαι τώρα εγώ. Λοιπόν, λέω, τι γλώσσα μιλάτε τώρα, ελληνικά μου, εγώ δεν καταλαβαίνω. Ανάθρες κραυγές βγάζανε, ανάθρες κραυγές. Μιλούσα με το Άγιο Πνεύμα. Τώρα αν ήταν κοροϊδία του Αγίου Πνεύματος, έκαναν θαύματα ή οτιδήποτε άλλο, ήταν συναισθηματισμός, καθαρός συναισθηματισμός. Όπως αυτός του Μητροπολίτου της Δημητριάδος, ας πούμε, ο οποίος με καθαρά συναισθηματικό τρόπο μας λέει ότι είχε εμπειρία του Αγίου Πνεύματος. Εντάξει, ο άνθρωπος μπορεί να το πει και εγώ. Είμαι ανόητος. Αλλά μπορεί να την αισθάνθηκε. Αλλά αυτό είναι το θέμα, ότι μία σύνοδο θα την κρίνουμε μονάχα. Θα κριθεί από την ιστορία. Αλλά ένα πράγμα. Ο Μέγας Κύριλλος, ξέρετε ποιος ήταν ο Μέγας Κύριλλος, ήταν ο Κύριλλος Αλεξανδρίας, ο οποίος έχει πάρει και τον τίτλο ο κριτής της Οικουμένης και τον τίτλο που φέρει σήμερα ο Πατριάρχης της Αλεξανδρίας. Είναι τίτλος που δόθηκε από τον Πάπα στον Κύριλλο και από Οικουμενικές Συνόδους στον Κύριλλο. Τότε ο Πάπας ακολουθούσε τον Κύριλλο και έλεγε ο Κύριλλος και ό,τι έλεγε Αλεξάνδρεια. Οι πάπες ήταν από πίσω, ήταν ορθόδοξοι τότε οι πάπες, έτσι. Λοιπόν, φτάνουμε τώρα στο επίπεδο, το Μέγα Κύριλλο, ο οποίος βγήκε Μέγας Κύριλλος, γιατί βρε παιδιά βγήκε Μέγας Κύριλλος, γιατί ξεχώρισε και είπε κάπου υπάρχει διαφορά μεταξύ προσώπου και φύσεως. Δεν είναι το ίδιο πράγμα, το πρόσωπο και το ίδιο πράγμα η φύση. Όταν συζητήθηκαν στη σύνοδο του Κολυμβαρίου και υπήρχαν κείμενα που γράφαν, η εικόνα του Θεού στον άνθρωπο είναι το πρόσωπο. Ναι. Τι σημαίνει αυτό. Και αυτό θα είναι το τελευταίο, δεν θα σας κουράσω άλλο. Λοιπόν, η εικόνα του Θεού στον άνθρωπο είναι κείμενο της Κρήτης. Αυτό, παιδιά, είναι κείμενο της Κρήτης. Της Ορθοδόξου Συνάξεως της Κρήτης. Λοιπόν, η εικόνα του Θεού στον άνθρωπο είναι το πρόσωπο. Δηλαδή, ότι το πρόσωπο από μόνο του είναι η εικόνα του Θεού. Τώρα, η ερώτηση που μπαίνει εμένα η θεολογική είναι, ο Θεός προσέλαβε ανθρώπινο πρόσωπο, κατά την εσάρκωση, όχι βέβαια, προσέλαβε φύση. Γιατί δεν προσέλαβε ο Χριστός πρόσωπο, γιατί οι πατέρες το απέλειψαν αυτό το πράγμα, γιατί αν θα, ποιον τρόπο, ποιον ανθρώπο, ποιο πρόσωπο θα προσλάμβανε ο Θεός, θα σώσει μόνο εκείνο το πρόσωπο που είχε προσλάβει.
Με το να πάρει τη φύση, πήρε το εγώ όλων μας, όλους μας μας πήρε. Επομένως ο Χριστός δεν προσέλαβε πρόσωπο, μα προσέλαβε φύση, ανθρωπίνη. Και βέβαια, όπως λένε οι πατέρες, προσέλαβε φύση, είναι και την εικόνα σώσει και τη σάρκα που θανατίζει. Δηλαδή, προσέλαβε τη φύση και να σώσει την εικόνα. Η εικόνα δεν είναι το πρόσωπο. Που σημαίνει ότι αν η εικόνα του Θεού πραγματικά είναι το πρόσωπο, σημαίνει ότι ο Θεός προσέλαβε ανθρώπινο πρόσωπο. Άρα ο Νεστόριος είχε δίκιο. Άρα ο Κύριος που τον πολέμησε είχε άδικο. Όταν μπήκαν μια τέτοιες φωνές στη Σύνοδο και τους είπανε «Ρε παιδιά, κάπου πρέπει να αντικαταστήσουμε το πρόσωπο με τον άνθρωπο, να πούμε όχι το πρόσωπο, μα ο άνθρωπος είναι η εικόνα του Θεού», γυρίζει ο Νιν, ο Νιν, ο Πατριάρχης της Αλεξάνδρειας και λέει «Α, το ίδιο πράγμα είναι το πρόσωπο με τη φύση». Και όχι μόνο το είπε, μα σηκωθήκαν όλοι οι συνοδικοί και το χειροκρατήσαν και όλοι ομοφώνωσαν, έκραξαν. Συ ή ο κριτής της Οικουμένης, όπως ο Μέγας Κύριος. Ευχαριστώ πολύ. Επιτρέψτε να κάνουμε καμία ερώτηση. Μου λέει σύντομα, όχι να αναγνωρίσουμε, επειδή έχει περάσει. Θα πείτε, θα πείσουμε. Ναι. Εγώ, κύριε καθηγητά, θα ήθελα απλώς μία λέξη, μία διευκρίνηση. Στο Ευαγγέλιο λοιπόν του Ιωάννου, όταν αναφερθήκαμε στη σχολή της θέας και στη σχολή της πίστεως, όταν ο Ευαγγελιστής Ιωάννης εκεί τονίζει μέσα, ας το πούμε, στο θέμα του Θωμά, «Μακάρι μη δόντες και πιστέψατες», μπορούμε να πούμε ότι το Ευαγγέλιο του Ιωάννου, εντάξει, γνωρίζω και κάποια άλλα για το Ευαγγέλιο του Ιωάννου, ότι έχει... Είναι πολλά τα σημεία. Ναι, ότι μάλλον πολλοί λένε ότι είναι και γνωστικό κείμενο περισσότερο αυτό. Έχουν περάσει ορισμένα γνωστικά. Ότι μπορούμε να πούμε ότι μάλλον είναι περισσότερο από το Ευαγγέλιο του Ιωάννου. Ναι. Ευχαριστώ. Το θέμα είναι ότι, παράδειγμα, υπάρχουν και τα χειρότερα που λέει, στο Ευαγγέλιο λέει, είναι αγνώσωση σε τον μόνο αληθινό Θεό και ο απέσταλκας Ιησού Χριστό. Δηλαδή, ο μόνος αληθινός Θεός, τα ελληνικά δεν είναι γλώσσα, έτσι, ή τα καταλαβαίνουμε, ή τα καταλαβαίνουμε, τι σημαίνει. Να γνωρίσουν εσένα, που είσαι ο μόνος αληθινός Θεός και ο απέσταλκας Ιησού Χριστό. Δηλαδή, ο Ιησούς Χριστός δεν είναι Θεός, είναι κάτι άλλο. Υπάρχουν τέτοιες φράσεις πολλές, που άμα τις συνδυάσουμε στο Ευαγγέλιο του Ιωάννου, καταλήγουμε ότι πολλά, μπήκαν και από τους γνωστικούς, αλλά αυτό δεν έχει σημασία. Μην σας απασχολεί αυτό το ζήτημα. Εμείς έχουμε τους θεωμένους μας πατέρες. Αυτό που μας εξασφαλίσει την αλήθεια σε εμάς δεν είναι η λέξη του Ευαγγελίου. Είναι η εμπειρία και η μετοχή των θεωμένων πατέρων. Όταν υπάρχουν θεωμένοι πατέρες που μου το εξηγούν και αυτό σωστά, εγώ δέχομαι αυτή την εμπειρία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Κύριε καθηγητά, είπατε ότι ο Αυγουστίνος κάνει διαχωρισμό πτιστού και επτίστου. Ο Άριος το ίδιο κάνει. Δεν μπορεί να καταλάβει πώς ο άκτιστος στο πρόσωπο του Θεανθρώπου εμφανίζεται. Και είναι ποτέ ούτε ο κοινά, αλλά είναι κτιστός και ο Χριστός. Δεν λέει ο Άριος. Επηρεασμένος από τον νεοπλατωνισμό. Ναι. Η σύγχρονη δυτική θεολογία, το πρόσωπο του Θεανθρώπου Χριστού, πώς το δέχεται? Γιατί ακούμε τώρα τα μηνύματα των Χριστουγέννων. Ο Θεός. Ναι, στη δυτική, κοίταξε. Το πρόσωπο του ανθρώπου, τι γίνεται τώρα? Το κτιστό και το άκτιστο χωρίζουν και οι πατέρες. Αλλά υπάρχει μια επικοινωνία μεταξύ κτιστού και ακτίστου. Για τους Λατίνους δεν υπάρχει αυτή η επικοινωνία. Για τους Λατίνους υπάρχει ανθρωποκεντρισμός. Ο ανθρωποκεντρισμός είναι μια δυνατότητα να δούνε το Θεό, τον Χριστό, όχι με υποστατική ένωση, μα σαν άνθρωπο. Και αυτή το βλέπετε μέσα στην τέχνη τη λατινική. Πώς εμφανίζεται ο Χριστός πάνω στο Σταυρό, σαν άνθρωπος, με όλο το βάρος κάτω, σε όλες τις εικονογραφίες τις λατινικές, εμφανίζεται το νοστοριανικό στοιχείο.
δηλαδή ψεύτο-νεστοριανισμός, γιατί δεν είναι νεστοριανοί άνθρωποι να το λέμε, αλλά είναι ψεύτο-νεστοριανισμός. Είναι σαν να έχει επικρατήσει κάπου ο Νεστόριος και μας έχει πει ότι ο Χριστός είναι άνθρωπος μόνο. Επομένως είναι ο άνθρωπος προς μίμηση. Να, γιατί βγαίνουν και οι Προτεστάντες. Ναι. Πρέπει να το μιμούμεθα. Ο Απόστολος Παύλος δεν σου λέει αυτό. Μίμησε τον Χριστό. Δεν σου λέει να μιμήσει τον Χριστό. Σου λέει, δεν ζω εγώ. Ζει εν εμεί ο Χριστός. Να πεθάνουμε και να ζήσουμε εν Χριστό. Δηλαδή, τη θύση που πήρε ο Χριστός. Αυτή πρέπει να κάνουμε μέσα μας. Βέβαια, για να το καταλάβετε αυτό, θα χρειαστεί μια άλλη ομιλία πάνω στα οικονομικά θελήματα και πάνω στο φυσικό και οικονομικό θέλημα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ας πάρουμε μόνο αυτό το Αποστόλου Παύλου που λέει ότι ζει εν εμέ ο Θεός. Οι καθολικοί μιλάνε για μίμηση. Απομίμηση. Απομίμηση είναι σαν να βλέπουμε τον Αριστοτέλη και να λέει ο Ηρακλής. Μιμήστε τον Ηρακλή. Όπως ο Ηρακλής διάλεξε την αρετή, και εσείς να διαλέξετε την αρετή. Δηλαδή, τον Χριστό το βλέπουν σαν ένα ηθικό πρότυπο το οποίο το ακολουθούν. Και όχι σαν να γι' αυτόν ο οποίος παίρνει σάρκα ανθρωπίνη, σωστή σάρκα ανθρωπίνη. Και εμείς, και εγώ πρέπει, ακολουθώντας τον Χριστό, ακολουθώ και τη φύση μου, γιατί έχει και ανθρωπίνη φύση. Γι' αυτό η διαφορά ποια είναι, ότι το κέντρο στην πνευματική ζωή του χριστιανισμού και της ορθοδοξίας βρίσκεται όχι ο Θεός, ούτε ο άνθρωπος. Να, ο Θεάνθρωπος. Χριστός, έτσι όμως, είναι η διαφορά. Νομίζω, κύριε καθηγητά, αυτό ο πατήρ Πόποβιτς είναι σημαντικός πατέρας στο θέμα Θεάνθρωπος, στον αιώνα μας, με το βιβλίο του Άνθρωπος και Θεάνθρωπος, μας έδωσε πλέον την καθαρή ορθόδοξη θεολογία σε αυτό το θέμα. Άρα ο αριανισμός επιβιώνει. Επιβιώνει σε πολλά στοιχεία ο ρεαλισμός. Επιβιώνει σε πολλά στοιχεία. Έχει περάσει. Και μέσα από το Ζιζούλια αυτό, καθαρά. Ναι, και μέσα από το Ζιζούλια, αλλά γιατί όλες τις ερωτήσεις όπως τις έβαλε ο Ζιζούλιας, τις έχουν βάλει και οι Αριανοί. Τώρα δεν έχουμε καιρό να ανταποκριθούμε σε τέτοιες ερωτήσεις. Ναι, και από τον. Υπάρχει μια προσπάθεια, ίσως και αυτό να μην είναι θεληματικό και στη Λατινική Εκκλησία, ας πούμε, υποβάθμισης της υποστατικής ένωσης. Έχει υποβαθμιστεί. Πρέπει να καταλάβουμε εμείς οι Ορθόδοξοι αυτό το πλούτο της Τετάρτης Οικουμενικής Συνόδου που μιλάει για την υποστατική ένωση και πρέπει να την καταλάβουμε και να την ζήσουμε αυτή. Διότι αν δεν την καταλάβουμε και δεν αντιπαραχθούμε με τους όρους της Τετάρτης Οικουμενικής Συνόδου, πέφτουμε σε προβλήματα του Ζιζούλια, σε προβλήματα του Γιαναρά, σε προβλήματα της Δυτικής Θεολογίας και μετά το βρίσκουμε το κέντρο της ζωής μας από τον Θεάνθρωπο ή στον Θεό ή στον άνθρωπο. Γι' αυτό τονίζει μόνο οι θεϊστικές θρησκείες. Δεν είμαστε εμείς. Η μετάτοπιση είναι στο Θεό. Στο Θεό. Τον άγνωστο Θεό. Τον αλλάξω. Ναι. Όμως, τελευταία ερώτηση. Ναι. Όχι, άστος, άμα θέλουν να... Άμα θες να κλείσεις, πάντα ομπόδες. Μιμητέ μου γίνεστε, δεν είναι ο Θεός. Ναι. Για το προηγούμενο. Παύλος το είπε. Καλό Χριστού. Ναι. Το στόμα του Χριστού, γιατί είναι ο Παύλος. Για τη μίμηση που είπατε προηγουμένως. Ναι, δεν τον εννοεί με αυτή την έννοια όπως τον εννοεί η Λατίνο ο Παύλος, μιμητέ γενόμενη, να ζει μέσα σας ο Χριστός. Αυτό είναι το σημαντικό, να ζει ο Χριστός μέσα μου. Μην οι λέξεις έχουν διαφορετική έννοια στη λατινική παράδοση. Ο μιμητής στον Απόστολο Παύλο είναι ότι όταν ο Χριστός ζει μέσα σου. Αυτό είναι η μίμηση. Πολλές φορές μιλάμε για, χρησιμοποιούμε και άλλους όρους έτσι, θεολογικούς, ας πούμε, με διαφορετικές έννοιες, αλλά πρέπει να ξεχωριστούν αυτές οι έννοιες. Διότι πολλές φορές και τα Ευαγγέλια τα οποία γράφτηκαν ή τα οποιοδήποτε επιστολές, πρέπει να καταλάβουμε ένα πράγμα. Ότι ο άνθρωπος, ο Απόστολος Παύλος, έγραφε σε ανθρώπους που είχαν την ίδια εμπειρία με αυτόν όταν έγραφε επιστολές. Που σημαίνει αυτό. Ότι για να σας δώσω να καταλάβετε κάτι, μπορεί και εγώ να γράψω μια επιστολή και να χρησιμοποιήσω μια λέξη. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να κάνω ερμηνευτική με τον αρχαίο τρόπο.
Η ερμηνευτική των αρχαίων τι σήμαινε, να σας δώσω να καταλάβω. Η ερμηνευτική βγαίνει από πού, ξέρετε ετυμολογικά από πού βγαίνει, βγαίνει από το Ερμής. Ο Ερμής ήταν ο αγγελιοφόρος των θεών και των ανθρώπων. Μετέφερε το μήνυμα του Θεού στους ανθρώπους και το μετέφραζε από τη γλώσσα του Θεού στη γλώσσα των ανθρώπων. Επομένως, όταν κάνανε οι αρχαίοι ερμηνευτικοί, τι κάνανε, χρησιμοποιούσαν πέρα μια λέξη, αναλύαν αυτή τη λέξη, έτσι, και προσπαθούσαν να βρουν το βαθύτερο νόημα που βρισκόταν σε αυτή τη λέξη. Ο χριστιανισμός δεν στηρίχθηκε ποτέ σε ένα τέτοιο πράγμα. Δεν στηριζόμαστε στις λέξεις. Εγώ μπορεί να είμαι, μπορεί να αγαπάω τον πατέρα μου και να γράφω ένα ποίημα γιατί αγαπάω τον πατέρα μου ή τη μάνα μου. Οποιοσδήποτε έχει την ίδια εμπειρία με μένα, αυτό το ποίημα θα το καταλάβει πολλές φορές και αν δεν χρησιμοποιήσω και λέξεις σωστές. Με καταλαβαίνετε, δηλαδή, άλλο είναι να απευθύνεσαι. Ούτε μπορεί εγώ να πω, θα μπορούσε ποτέ ο Απόστολος Παύλος να φανταστεί ότι ύστερον, δηλαδή αυτοί που έρχονται μετά, θα έπαιρναν τα κείμενα του Αγίου Παύλου, θα τα είχαν χωρίσει σε παραγράφους και θα προσπαθούσαν να κάνουν ερμηνευτική γιατί ο Παύλος χρησιμοποίησε μια λέξη και δεν χρησιμοποίησε την άλλη. Δεν κάνουμε αυτό στην Ορθόδοξη παράδοση. Σε συντακτικό. Δεν κάνουμε συντακτικό. Δεν κάνουμε ερμηνευτική στην Ορθόδοξη παράδοση. Στην Ορθόδοξη παράδοση κοιτάμε τι μας λέει θεωμένοι πατέρες, τι μας λέει ο Παραμάς, πώς το ερμηνεύει αυτός, πώς το ζει αυτός. Αυτό κοιτάμε στην Ορθόδοξη παράδοση. Μα και ο Παραμάς δεν είπε στον Παρλάμ, στις λέξεις μπορεί να συμφωνούμε, αλλά διαφωνούμε στα πράγματα, στην εμπειρία. Δηλαδή αυτό που είπατε προηγουμένως, που έλεγε ο Πάτσος Παύλος, ότι πρέπει να το ερμηνεύσετε τώρα εσείς, ότι το μιμητές εννοούσε ο Πάτσος Παύλος να είναι μέσα στον άνθρωπο, να ζει ο Χριστός. Ναι. Είναι η θεοτεία, δηλαδή να είναι θεόπτης κάποιος. Σωστά. Ναι. Να γίνει, να προσπαθήσει να γίνει. Όλοι δεν γινόμαστε. Μην ξεχνάμε ότι η θεοπτεία, δηλαδή η προοπτική ναι, όλων είναι να φτάσουν στη θεοπτεία. Όλων. Λοιπόν, να φτάσουμε στη θεοπτεία. Όλοι δεν τα καταφέρνουμε. Υπάρχουν τρία στάδια. Το στάδιο της καθάρσεως, προσπαθούμε ας πούμε, το στάδιο του φωτισμού και αυτοί που φτάνουν στο στάδιο του φωτισμού, δηλαδή όσο καθαίρεσαι τόσο φωτίζεσαι, σε αυτούς όποτε ο Θεός θελήσει και αν ο Θεός θελήσει, θα τους δώσει τη θέωση. Η θέωση είναι πρωτοβουλία του Θεού και δώρο του Θεού. Η θέωση μπορεί να είναι διαπαντός ή να φεύγει και να έρθει. Κύριε καθηγητά. Η θέωση είναι διαπαντός. Διαπαντός. Ναι. Φωτισμός. Δεν είναι, αυτό το έχει ερμηνεύσει πολύ ο Μάξιμος Ομολογητής. Αυτό το κείμενο του Μαξίμου του Ομολογητή που μιλάει για αυτό το θέμα, το έχει εξηγήσει πάρα πολύ. Γιατί ένας Άγιος, λέει ο Μάξιμος Ομολογητής, που βρίσκεται μέσα στο Θεό, δεν μπορεί και δεν θέλει να πάει κάπου αλλού. Μένει εκεί μέσα. Μένει εκεί μέσα. Το λέει ξεκάθαρα ο Μάξιμος Ομολογητής. Θα το σπάσω αυτό. Λοιπόν, το λέει ξεκάθαρα ο Μάξιμος Ομολογητής αυτό το πράγμα. Δηλαδή, δεν είναι κάτι τι που φεύγει και χάνεται. Δεν παίζει ο Θεός. Σαφώς. Λοιπόν, είναι μειωμένη τάση, τα λέγαμε έτσι, κάπως έτσι αυξομειώνεται η τάση. Δεν ξέρω αν με επιτρέπετε αυτή η ανάγκη. Αυξομειώνεται η τάση. Πώς να το πω. Κοιτάξτε, για να φτάσουμε τώρα να το καταλάβουμε αυτό πιο καλά, πρέπει να μιλήσουμε. Ναι. Ότι υπάρχουν τρία στάδια μέσα στην ανθρώπινη ανθρωπολογία. Εντάξει. Λοιπόν, εκτός από αυτά τα τρία στάδια υπάρχει και η ζωή κατά φύση. Η ζωή παραφύση και η ζωή υπερφύση. Λοιπόν, αυτά τα έχει πει ο Μάξιμος Ομολογητής. Τα έχουν υιοθετήσει και ο Δαμασκηνός και ο Γρηγόριος ο Παλαμάς. Λοιπόν, είναι η θεολογία και η ανθρωπολογία του Αγίου Μαξίμου του Ομολογητού. Λοιπόν, ο άνθρωπος ο οποίος ζει κατά φύση, λοιπόν, αλλά ο άνθρωπος ο οποίος ζει παραφύση, ποιος είναι εμείς. Τι είναι το παραφύση. Είναι κάτι το οποίο δεν υπάρχει μέσα στη φύση, αλλά ένα συμβεβικό, θα έλεγε ο Αριστοτέλης, ένα συμβεβικό, δηλαδή μια σκιά, την οποία τη βάλαμε εμείς μέσα στη φύση.
Όχι όμως σαν σκουριά τη βάλαμε. Δηλαδή, αυτό τι σημαίνει. Να σας δώσω ένα απλό παράδειγμα να το καταλάβετε. Παίρνω εγώ το κομπιούτερ. Κάποιος μου χαρίζει ένα κομπιούτερ. Εντάξει, τι πρέπει να κάνω σε αυτό το κομπιούτερ. Πρέπει να χρησιμοποιήσω την ταστιέρα για να γράψω. Έτσι είναι την ταστιέρα, πώς τη λένε στα ελληνικά. Το πληκτρολόγιο για να γράψω και πρέπει να χρησιμοποιήσω την οθόνη για να δω τους υπολογιστούς μου και τους υπολογισμούς μου κτλ. Τώρα εγώ τι κάνω. Δεν μου αρέσει να χρησιμοποιώ το πληκτρολόγιο για να γράφω, αλλά σαν κάδρο. Σαν κάδρο. Το βάζω σαν κάδρο. Έτσι είναι. Λοιπόν, οπότε το κομπιούτερ θα αρχίσει να μην λειτουργεί για καλά. Έτσι δεν είναι. Γιατί εγώ το χρησιμοποίησα το πληκτρολόγιο αντί να γράφω, το βάλα κάδρο. Αυτό είναι το παραφύσιν. Εντάξει. Το καταφύσιν σημαίνει να χρησιμοποιώ το πληκτρολόγιο όπως μου έδωσε ο Θεός. Και το υπερφύσιν είναι μια δωρεά του Θεού. Και υπερβαίνεις. Ο Μάξιμος Ομολογητής μας λέει ότι και το παραφύσιν και το υπερφύσιν είναι τός φύσεως. Διότι το παραφύσιν δεν το θέλει ο Θεός και δεν το αφέξε. Το υπερφύσιν το δίνει ο Θεός. Επομένως, είναι το πάσχομεν. Λέει ο Μάξιμος Ομολογητής, πάσχομεν το παραφύσιν και πάσχομεν το υπερφύσιν. Πάσχομαι και τα δύο. Και τη θέωση την πάσχομαι. Γιατί δεν είναι η δικιά μας θέωση. Μας τη χαρίζει ο Θεός. Ένα δώρο. Ένα δώρο του Θεού στον άνθρωπο ο οποίος όμως ζει κατά φύση. Προσέξτε το. Ο άνθρωπος που φτάνει να ζει κατά φύση, όπως η Παναγία και οι άλλοι. Λοιπόν, δεν υπάρχει περίπτωση να πει όχι στον Θεό. Καμία περίπτωση. Ο άνθρωπος ο οποίος ζει κατά φύση δεν μπορεί να πει όχι στο Θεό. Γιατί, γιατί η φύση την οποία μας δώρησε ο Θεός δεν εναντιώνεται στο Θεό. Όταν εγώ χρησιμοποιώ το κομπιούτερ σωστά δεν υπάρχει δυνατότητα το κομπιούτερ να μου δώσει λάθος. Αυτό είναι το ζήτημα. Τώρα, γι' αυτό ορισμένοι κακοί ερευνητές των πατέρων βάλανε ένα ζήτημα πολύ σημαντικό πάνω στην Θεοτόκο. Εντάξει. Και στον Ευαγγελισμό. Και λέγανε ότι η Θεοτόκος τώρα, αν μας έλεγε, τους έκανε μια ερώτηση ο Θεός, θέλεις να... Λοιπόν, θα έλεγε όχι. Η Μαρία, τι θα γινόταν. Όλο το σχέδιο του Θεού θα πήγαινε σε καταστροφή. Καταστραφή. Φανταστείτε τώρα τον πατέρα, τον ιό και το άγιο το πνεύμα να βρίσκονται σε δίλημα μεταξύ τους και να τρέμουν. Τι θα πει Μαρία, να μας πει όχι ή να μας πει ναι. Αν μας πει όχι, πάει, τελειώσει. Λοιπόν, επειδή δεν είναι και τόσο. Δεν είναι και τόσο ο Θεός έτσι, όπως μας τον εμφανίζει ο Ζησούλιας και ο Ιαναράς. Εντάξει. Δεν είναι και έτσι. Γιατί. Γιατί η Μαρία ζούσε κατά φύση. Ήταν ο φυσικός άνθρωπος. Όπως λέει ο Μάξιμος Ομολογητής. Και ο φυσικός άνθρωπος που ζει κατά φύση δεν μπορεί και δεν υπάρχει πιθανότητα. Πιθανότητα καμία να πει όχι στον Θεό. Τελειώσει. Πολλά είπαμε, αλλά... Δύο ώρες δουλειάζαμε. Είναι πολύ δύσκολη αυτή η ώρα τώρα για έναν τέτοιο ομιλητή να μπορεί κανείς να κάνει αποφώνηση. Πραγματικά, διότι απόψε ο αγαπητός αδερφός κύριος Καραλής δεν μας έκανε εδώ ομιλία, ο κύριος Γιώργος, αλλά μας έκανε μυσταγωγία, μας μυσταγώγησε. Πραγματικά στο μυστήριο της πίστεώς μας. Έγραψε απόψε εδώ έκδοση ακριβής της Ορθοδόξου. Πίστεως του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού. Αγαπητέ μου αδελφέ Γιώργο, παρόλο ότι σήμερα εμείς γνωριστήκαμε, αλλά γνωριζόμαστε πολύ παλιά, λόγω του αδερφού μας του Μαξίμου, θα έλεγα ότι εσείς σήμερα στρώσατε το καλό, το επίσημο τραπέζι, γιατί πριν λίγα χρόνια, πριν μερικά χρόνια, όχι πριν λίγα χρόνια, αρκετά χρόνια, από αυτό εδώ το τραπέζι, από αυτό ακριβώς εδώ το βήμα, προδρομικά, ο πατήρ Μάξιμος ο Λαυριώτης, είχε κάνει μία ομιλία, διότι τότε είχε κυκλοφορήσει εδώ στην
Αθήνα ένα βιβλίο από έναν εκδοτικό οίκο που δεν μας αναφέρατε γι' αυτόν εσείς απόψε, για τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά του πατρός Ιωάννου του Μάγεντοφ, ο οποίος ο πατήρ Μάξιμος τότε μας ανέλησε έτσι προδρομικά θα έλεγα την διαφορά ακριβώς, ότι ο Μάγεντοφ είχε πέσει στον πειρασμό ακριβώς αυτόν που εσείς μας τον δώσατε εισαγωγικά. Και εσείς πλέον σήμερα, προδρομικά ο πατήρ Μάξιμος, εσείς τρώσατε το πνευματικό τραπέζι, που πραγματικά απόψε βιώσαμε ακριβώς όλοι μας αυτό που ακούμε και μέσα στη Θεία Λειτουργία πολλές φορές, το γεύσαστε και είδατε ότι Χριστός ο Κύριος. Και εμάς η προσευχή μας για σας θα είναι να σας αξιώνει ο Θεός να ορθοτομείτε πάντα τον λόγο της αληθείας και εσείς να εύχεστε για μας αυτό τον λόγο της αληθείας να τον κυοφορούμε μέσα στην ύπαρξή μας και ο καθένας μας να γινόμαστε νιάγοι. Και επικαλεστήκατε τον Άγιο Μάξιμο τον ομολογητή, ο οποίος μου είναι και εμένα και τα αγαπητός, αυτό που λέει ο Άγιος Μάξιμος, να μας αξιώνει και εμάς ο Κύριος, να γινόμαστε ο καθένας μας θεοτόκος. Διότι το λέει ωραιότατα, αν το θυμάμαι καλά, ο Άγιος Μάξιμος, ο Χριστός αεί θέλων γεννάτε και μητέραν θεοτόκων την γενώσα ψυχή απεργάζεται. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και ο Θεός να σας χαρίσει. Ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν. Την επόμενη Δευτέρα, να ανακοινώσουμε και την ομιλία της επόμενης Δευτέρας, και παρακαλούμε να γράψει να έρθει, θα είναι ο μιλητής ο κύριος Λέων Μπρακ, δόκτωρος του Ελλαγίας, με θέμα «Η ανθρώπινη διάνοια και η γνώση του Θεού». Να τον ακούσετε, είναι πολύ σημαντικός. Είναι σημαντικός ο κύριος Λέων, είναι Γερμανός. Έχει ξαναμιλήσει εδώ.